Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Κόντρα 24. Είμαι η Αναστασία Γιάμαλη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στη Θεσσαλονίκη μας βλέπετε μέσω Euro Channel, οπότε καλησπέρα και στην συμπρωτεύουσα. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε και απόψε τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, τα mail και τα tweets σας. Έχουμε πει ότι χωρίς εσάς και χωρίς να διαμεσολάβει τη μεταξύ μας επικοινωνία δεν βγαίνει η εκπομπή. Τώρα, η απόφαση της Αθήνας να απελάσει τον Λίβιο πρέσβη λόγω της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης προκάλεσε την οργή της Άγκυρας. Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της Αθήνας, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου. Είναι ντροπή να ζητάς με απειλές να σου δώσουν τη συμφωνία, πρόσθεσε ο Τσαβούσογλου. Δεν την έδωσαν βέβαια. Η Αθήνα σημείωσε ότι η απόφαση απέλασης είναι έκφραση δυσαρέσκειας της ελληνικής κυβέρνησης προς την κυβέρνηση της Τρίπολης και επισήμανε πως ελήφθη αφού η λιβική πλευρά δεν ανταποκρίθηκε στους όρους που είχαμε θέσει. Η απέλαση δεν συνιστά διακοπή διπλωματικών σχέσεων, τόνισε ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών. Την Πέμπτη θα έρθει στην Αθήνα ο πρόεδρος της Λιβικής Βουλής των Αντιπροσώπων, κατόπιν πρόσκλησης του δικού μας Προέδρου, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Τσίπρας στο μεταξύ έχτισε γέφυρες με τον Αμπντουλάχ Γκιούλ απέναντι στον Ερντογάν στην Τινησία όπου βρίσκεται. Παράλληλα, ψηφίστηκε σήμερα νωρίτερα το φορολογικό νομοσχέδιο εν πέσω αντιδράσεων από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Μέρα 25 και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που ψήφισαν όμως επί της αρχής κάποια άρθρα. Η κριτική θέλει το νομοσχέδιο να διαψεύδει τις ελπίδες για φοροελαφρύνση των χαμηλών και κυρίως των μεσαίων στρωμάτων που είχε καλλιεργήσει προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία για να υφαρπάξει, όπως λένε, την ψήφο τους. Οι μεγάλοι κερδισμένοι από το φορολογικό νομοσχέδιο είναι δεδομένα οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα υψηλά εισοδήματα. Εξηγήσεις έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, για το γιατί είναι λιγότερο το κοινωνικό μέρισμα. Πριν λίγη ώρα είχαμε την μαζικότατη πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, τον παραδοσιακό κλεφτοπόλεμο στα Εξάρχεια, αύρες, ντρόουνς και ελικόπτερα, εμετικά σχόλια από επίδοξους πολιτευτές όπως ο κύριος Τζίμερος. Ωστόσο, χωρίς περισσότερη χρονοτριβή, πάμε να συνδεθούμε με τον πολύ καλό συνάδελφο που είναι πολλές ώρες στα Εξάρχεια, τον Αποστόλη Φουρνατζόπουλο. Μικρή ένταση στα Εξάρχεια, μικρή ένταση στα Εξάρχεια, να διορθώσουμε το σούπερ. Αποστόλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αναστασία. Όπως πολύ σωστά είπες, μικρή ήταν η ένταση. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12. Και όπως μπορείτε να δείτε, από πίσω μου στην οδό Στουρνάρη, ο δρόμος είναι διάπλατα ανοιχτός, ενώ λίγος είναι ο κόσμος στην πλατεία Εξαρχείων. Τα πράγματα που έχουν τελειώσει όσον αφορά τα επεισόδια. Είχαμε κάποιες μικροσυμπλοκές στους γύρω δρόμους. Μερικές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν κοντά στο σημείο. Δεν είχαμε ιδιαίτερα πολλά ευτράπελα. Οι προσαγωγές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φτάσει τις 10, πιθανόν να τις έχουν ξεπεράσει. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ηρεμία, τάξη και ασφάλεια στην περιοχή των Εξαρχείων. Είδαμε την ομάδα δράση να βγαίνει άλλη μια φορά στους δρόμους από τις πρώτες εμφανίσεις. Η καινούργια Δέλτα μπορεί να την γνωρίζει ο κόσμος και ως έτσι. Νωρίτερα είχαμε δει επίσης ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και στο διαδίκτυο. Το είδαμε και έντρομε εδώ πέρα με έναν προσαχθέντα να έχει πέσει στο έδαφος και να το χτύπανε αστυνομικές δυνάμεις. Ενώ επίσης ένας πολίτης προσήχθη επειδή βιντεοσκοπούσε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησής τους στα Εξάρχεια. Βέβαια το ίδιο κάνουν και όλα τα υπόλοιπα μέσα. Ωστόσο δεν είχε την ίδια μεταχείριση συγκεκριμένος πολίτης και προσάχθηκε από αστυνομικούς με πολιτικά. Είχαμε και την Αύρα όμως, Ότι η επέτειος του Αλέξη Ρορόπουλου δεν... Τι είπατε? Είχαμε και τις Αύρες, λέω. Αν μπορείς να... Βεβαίως. Βγήκανε, σπάσανε κάποια διαφράγματα όπου χρειάστηκε. Βέβαια δεν τις είδαμε έτσι σε πλήρη εφαρμογή της λειτουργίας τους, καθότι όπως και είπαμε ήταν μικρής ένταση, οπότε δεν χρειάστηκαν και πολλά πράγματα για να διαλύσουν το πλήθος αστυνομικοί. Κάποια στιγμή είχαν ανέβει πάνω στην πλατεία Εξαρχείων, καταφέραν με διάφορες έτσι επεμβάσεις να ανέβουν στην πλατεία, να την επανακτήσει η αστυνομία και να κάνει και ορισμένες προσαγωγές ατόμων διαδηλωτών που είχαν αποσπαστεί από την πορεία, οι οποίοι είχαν βάλει και φωτιά σε κάποιους κάδους νωρίτερα, είχαν πετάξει κάποιους μολότοφ έξω από τα γραφεία του Πασόκ και εναντίον αστυνομικών. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως λέμε και θα ξαναλέμε, η φετινή επέτειος, η 11η για το θάνατο, την κρατική δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κύλησε ήρεμα και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Αποστόλη, ήταν πράγματι η μαζικότερη των τελευταίων ετών?
Βεβαιότατα μπορούμε να πούμε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις όταν ήταν οι πρώτοι συγκεντρωμένοι στα προπήλαια κάναν λόγο για 3.500. Τελικώς όλοι οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συνειδητοποίησαμε πως ίσως να αγγίζει και τις 10.000 κόσμου. Πραγματικά ήταν πρωτοφανές να δούμε σε μια πορεία με την κάμερα του Νίκου Βασιλακόπουλου τα ΜΑΤ να αποχωρούν. Αποστόλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρω ακριβώς, ότι δεν έχει καλή επιστροφή. Όπως βλέπετε και στο βάθος υπάρχει μια κλούβα, συγκεντρώνεται κι άλλοι. Τα τζιπάκια των ΟΠΚΕ αποχωρούν σιγά σιγά το σημείο. Δηλαδή, μπορεί να πούμε ότι υπήρχαν δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ήταν ισχυρότατη η αστυνομική παρουσία. Ωστόσο, το σχέδιο της Ελλάδας τέθηκε με επιτυχία. Αυτό που λέγανε δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες, η πετυχημένη συνταγή της 17 Νοέμβρη. Ξαναπέτυχε και τώρα. Δεν είχαμε έτσι ούτε μεγάλες υλικές ζημιές. Εκτός βέβαια από αυτά τα δύο περιστατικά που αναφέραμε, αστυνομικής βίας, τα οποία είναι πάγια προβλήματα στην Ελλάδα. Δεν, καμία ηγεσία δεν κατάφερε να τα λύσει ποτέ. Μάλιστα. Αποστόλη Φουρνατζόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ενδελεχές ρεπορτάζ και για τις ώρες που έχεις περάσει στα Εξάρχεια σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω είναι μια καλή στιγμή να πας και εσύ να ξεκουραστείς. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πήραμε και μία γεύση από το τι συμβαίνει στα Εξάρχεια. Μικρή ένταση, πολλά ΜΑΤ εγώ είδα. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε, ή μάλλον πριν καλησπερίσουμε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Νίκους και στις Νικολέτες και εδώ στον σκηνοθέτη μας, τον κύριο Καλοκαιρινό. Χρόνια σας πολλά και από αέρα σκηνοθέτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε το απόψινό μας πάνελ. Σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Ουρμελίδης, σύμβουλος έκδοσης Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς. Καλησπέρα, Σπύρο. Χρόνια πολλά σε όλους και να πούμε ότι να μιλήσω λίγο για την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Βλέπετε επιβάλλεται ένα σουπεράκι κάτω, είναι η δεύτερη εβδομάδα που είναι εντελώς αλλαγμένη η εφημερίδα, ανανεωμένη, περισσότερες σελίδες, διαφορετική ύλη. Είχαμε ένα προβληματισμό πιο από τα 2-3 μεγάλα θέματα που είχαμε στα χέρια μας να κάνουμε πρώτο. Εν πάση περιπτώσει, επιλέξαμε ένα. Θα μας αποκαλύψεις. Θα το δείτε την Κυριακή, θα το δει ο κόσμος την Κυριακή. Και βεβαίως υπάρχει ένα ενδελεχές ρεπορτάζ αναλυτικά για τα εθνικά μας θέματα, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα έτσι κι αλλιώς. Το οποίο το έχεις διαχειριστεί εσύ, είμαι σίγουρη. Ναι. Το έχω. Μάλιστα. Μην χάσετε την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Μικρότερο σχήμα, διπλός αριθμός σελίδων, όλες έγχρωμες. Πήγε πολύ καλά την προηγούμενη Κυριακή. Το στοίχημα είναι να πάει καλύτερα αυτήν, εγώ νομίζω. Ναι, βεβαίως. Γιατί η πρώτη Κυριακή πήρε ο κόσμος, είδε και νομίζουμε ότι ελπίζουμε να επιβραβεύσει την προσπάθεια και τη δεύτερη Κυριακή, που είναι κρίσιμη, όπως λες. Είναι σίγουρο ότι θα επιβραβευτεί η προσπάθεια που κάνετε με τον Εμίλιο Λιάτσο. Λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία μαζί μας ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, πρώην υπουργός, βουλευτής στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κύριε Καραγκούνη. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα, κύριε Σουμελίδη. Καλησπέρα σε όλους. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίπρα. Καλησπέρα, κύριε Γιάμαλη. Καλησπέρα, κύριε Σουμελίδη. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και έναν πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον οποίο μας ζητάτε να τον βλέπετε συχνότερα, ο οποίος ήρθε λίγο ασθενής εδώ και θα το πω για να μην παραξενεύεται ο κόσμος, γιατί ήσουν εμπείρετος και παρόλα αυτά ήρθε, ο Σωτήρης Καψόχας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου. Και εγώ ευχαριστώ και είμαι πρισμένο εδώ. Πολύ λίγοι άνθρωποι βγαίνουν στην κάμερα παρότι πρισμένοι και είναι προς τιμήν σου αυτό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκες στη διαδικασία να έρθεις απόψε παρότι ασθενής. Έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και οικονομολόγο, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Έχουμε πολλά να πούμε για τα οικονομικά. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα σχολιάσουμε στην πορεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Φίλης, επικεφαλής της κίνησης πολιτών Κοινωνία Τώρα και νομικός. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και δεν θα πρίξουμε το συμπαθέστατο κύριο Καψόχα σήμερα. Φτάνει το πρίξιμο του δοντιού του. Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας και λόγω της ημέρας, όπως είχαμε χθες τον κύριο Μαυροϊδάκο, απόψε έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Ρίγα, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Ρίγα. Έτυχε ή πέτυχε η σημερινή επιχείρηση? Και χρόνια σας πολλά, με συγχωρείτε. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που περνάτε το βράδυ τη γιορτή σας μαζί μας. Υπάρχουν και χειρότερα. Θα μπορούσατε όμως να είστε στο πεδίο. Και βέβαια, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζουν και βέβαια στους ναυτικούς μας απανταχού της Ιφιλίου. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια παραδοσιακά ναυτική χώρα. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Πείτε μου όμως, έτυχε ή πέτυχε η απόψινη επιχείρηση? Πέτυχε, διότι κάτι που επαναλαμβάνεται δεν είναι τύχη. Πέτυχε η επιχείρηση, όπως και πριν από τις
πρόσφατες επιχειρήσεις που εκδηλώθηκαν για την επέτειο του Πολυτεχνείου και φαίνεται ότι όταν υπάρχει συντονισμός και σωστός σχεδιασμός έχουμε και τα θεμητά αποτελέσματα και για την κοινωνία και για μας τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά κυρίως έχουμε δεχθεί τραυματισμούς και ήμασταν οι συχνοί πελάτες στα νοσοκομεία τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Κυρία Κιμπιζή, έχουμε τη φωτογραφία που έχουμε ετοιμάσει, που αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο, από την απόψινή κατάσταση. Θα την έχουμε σε λίγο. Ωραία, θα σας ρωτήσω μετά, κύριε Ρήγα. Αυτό το οποίο ήθελα όμως να σας ρωτήσω είναι πώς σχολιάζετε τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών, επώνυμων καταγγελιών που βλέπουμε στον τύπο, ανθρώπων οι οποίοι κάνουν λόγο για υπέρμετρη χρήση βίας, όχι μόνο σήμερα, αλλά τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες για διάφορες περίεργες πρακτικές σε πάρκινγκ της Μπουμπουλίνας. Έχουμε καταγγελίες παιδιών που συνελήφθησαν με τα επεισόδια στην ΑΣΟΕ, τα οποία απλά πήγαιναν, επέστρεφαν στο σπίτι τους, το οποίο τύχαινε να είναι στα Εξάρχεια και είχαμε ραγισμένα χέρια, τα οποία παιδιά δεν ανήκαν για να μπορεί να δικαιολογηθεί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ας πούμε, που για μένα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αν δεν έχει προκαλέσει κάποιος. Πώς σχολιάζετε εσείς όλη αυτή τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών και ακόμη και τις καταγγελίες για παράνομες παρακολουθήσεις οχημάτων? Εμείς σαν Πανελληνία Ομοσπονδία έχουμε καταδικάσει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Mm-hmm. Όμως η βία πρέπει να είναι κάτι που να αποδειχθεί και όπως πολύ καλά γνωρίζετε και το γνωρίζουν όλοι στο πάνελ, η ελληνική αστυνομία, ο οργανισμός ελληνικής αστυνομίας και οι εργαζόμενοι αυτού του οργανισμού έχουν πάρα πολλούς τρόπους ελέγχου τους οποίους τους βλέπουμε. Αυτή είναι η φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία, όπως και κάθε φωτογραφία που μπορεί να εμφανιστεί, είναι μια αποτύπωση μια συγκεκριμένη στιγμή. Mm-hmm. Το δέχομαι αυτή εγώ. Αυτή την αποτύπωση μια στιγμή. Αλλά βλέπουμε πολύ κόσμο να έχει ακινητοποιήσει τον άνθρωπο και να τον τραβάει από το εσώρουχο χωρίς μπλούζα που υποθέτω ότι φορούσε Δεκέμβρη μήνα. Μήπως δεν είναι έτσι πολύ δίκαιο και πολύ λογικό να έχουν πιάσει 2, 4, 6, 8, δεν ξέρω πόσοι είναι έναν. Γιατί εσείς από τη φωτογραφία μπορείτε να καταλάβετε ότι οι υπόλοιποι 4, 5, 6 όπως είπατε τον έχουν πιάσει. Εγώ βλέπω τον κύριο συνάδελφο που είναι δίπλα, που είναι ένα μέτρο μακριά. Ο άλλος βλέπω να τον πιάνουν τουλάχιστον 3. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, κοιτάξτε να δείτε. Σε μια κατάσταση πολέμου και μάχης που προφανώς πολλοί από εσάς εδώ δεν την έχετε ζήσει, ναι, αλλά επιτρέψτε μου να ξέρω ότι την έχουμε ζήσει εμείς αστυνομικοί, κάποια πράγματα, μια αποτύπωση στιγμής είναι κάτι πολύ, θα έλεγα, όχι σίγουρο για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Ναι. Υπάρχουν έλεγχοι. Στην αστυνομία προείσταται, εκτός από την πολιτική και τη φυσική ηγεσία, προείσταται πάντα εισαγγελικός λειτουργός. Έχουμε ελέγχους από το εσωτερικό υποθέσεων, έχουμε ελέγχους από το πειθαρχικό μας δίκαιο, έχουμε ελέγχους από τα ποινικά δικαστήρια, έχουμε ελέγχους όπως βλέπουμε πολλές φορές από την κοινή γνώμη, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, είμαστε ένας φορέας ο οποίος μόνο ελεγχόμαστε και καλώς γίνεται. Εντάξει, αλλά καλώς από εκεί και πέρα όμως, αποτύπωση μια στιγμής, μπορώ και εγώ να σας, αν ήμουν προετοιμασμένο, σας φέρω κάποιες άλλες στιγμές όπου βλέπουμε αστυνομικούς καμένους πάνω στα μηχανάκια της Δέλτα. Εγώ δεν θέλω να χτυπιώνται οι αστυνομικοί σε καμία περίπτωση. Απλά ούτε, μου κάνει, ούτε και οι πολίτες. Απλά μου κάνει φοβερή περίπτωση εντύπωση το ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση βίας και για κάτι ακόμα. Ότι τους γδύνεται. Είναι αυτή η πρακτική, όπως έχουμε ακούσει στο παρελθόν, ότι αυτή είναι η πρακτική χειροπέδησης που είχαμε ακούσει, ας πούμε, για την περίπτωση του Ζάκ Κωστόπουλου. Επειδή καταλαβαίνω ότι πηγαίνετε σε αυτή την υπόθεση, η πρακτική η οποία ακολουθείτε για μια χειροπέδηση, όπως πάλι αντιλαμβάνεστε, μια χειροπέδηση δεν είναι κάτι εύκολο. Είμαι σίγουρη πως δεν είναι. Κανείς δεν έρχεται και λέει, σας παρακαλώ πολύ, πιάστε με και χειροπεδίστε με, έτσι. Άρα χρειάζεται μια διαδικασία. Υπάρχουν κάποια εγχειρίδια όπου οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται και τα εφαρμόζουν. Η ένταση, η κλιμάκωση κάθε χειροπέδησης ή κάθε ενέργειας έχει να κάνει και από την αντίδραση η οποία υπάρχει. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Τώρα, συχνά οδηγούμαστε σε πειθαρχικούς ελέγχους γύρω από αυτά τα πράγματα και βέβαια όταν κάποια στιγμή δεν υπάρχει ούτε στα ποινικά δικαστήρια κάτι, ούτε στα πειθαρχικά δίκαια, το μόνο που έχει μείνει δυστυχώς είναι η εικόνα εκείνης της στιγμής που έχει παιχθεί από κάποιους οι οποίοι έχουν τους δικούς τους λόγους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν θέλει καθόλου την αστυνομία. Το γνωρίζουμε αυτό. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία. Νομίζω ότι όλοι θέλουν την αστυνομία. Θέλουν μια αστυνομία που μας φυλάει όμως, που δεν μας χτυπάει. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας θέλει την αστυνομία πάντα.
Και αυτοί ακόμα οι οποίοι δεν επιθυμούν την αστυνομία και είναι πάντα απέναντι στην αστυνομία, μία φάση ζωή τους θα την καλέσουν οπωσδήποτε. Σαφές. Σπύρο μου, έχεις να κάνεις κάποια ερώτηση? Έχει αλλάξει κάτι τους τελευταίους μήνες? Υπάρχει διαφορετικό κλίμα? Υπάρχουν άλλες εντολές? Είναι κάτι στην ψυχολογία του σώματος της αστυνομίας? Νιώθετε πιο ελεύθεροι να κάνετε τη δουλειά σας? Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να κρίνει τις εντολές. Ο αστυνομικός εκτελεί τις εντολές οι οποίες έρχονται από την φυσική ηγεσία, από την πολιτική ηγεσία διαμέσου της φυσικής ηγεσίας. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει ένα άλλο δόγμα στην αστυνομία ή οτιδήποτε, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες από τα αποτελέσματα της αστυνομίας. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Εάν τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, σημαίνει ότι κάποιος σχεδιασμός, κάποια πρωτοβουλία, κάποια διάθεση είναι καλύτερη. Εάν ο σχεδιασμός δεν είναι καλός, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και καλά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, για την περιοχή των Εξαρχείων και για όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει μεγάλες ευθύνες διαχρονικά το πολιτικό σύστημα, το οποίο άφησε να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αν ξαφνικά το πολιτικό σύστημα αποφασίσει ότι πρέπει να μην υπάρχει, να επιβληθεί νόμος και τάξη σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε περιοχή της πόλης, αυτό οι αστυνομικοί μπορούν να το επιτύχουν εύκολα. Το όπως το βλέπετε. Εάν δεν υπάρχει, και μιλάμε, είναι διαχρονικό. Το πρόβλημα των Εξαρχείων δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε χρόνια. Είναι φαινόμενο της μεταπολίτευσης. Η προσπάθεια ορισμένων να μπαχαλοποιούν κάποιες καταστάσεις. Ακόμα και να εκμαυρίζουν κάποιες εκδηλώσεις, όπως είναι η επέτειο του Πολυτεχνείου, όπως είναι τα 11 χρόνια από τον άδικο χαμό του 15χρονου μαθητή. Κάποιοι δυστυχώς αυτά τα χρησιμοποιούν ως τρόπο ώστε να δείξουν την αντίθεσή τους στο κατεστημένο, στο κράτος, με μια ιδεολογική ενδεχομένως, με ένα ιδεολογικό ενδεχομένως μανδύα και βέβαια πιο βάζουν απέναντι τον αστυνομικό. Αν και είστε νέος άνθρωπος, εγώ θα ήθελα ένα τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς θεωρείτε ότι όλες αυτές τις τρεις, τρεις ή μισή, τέσσερις δεκαετίες τα φαινόμενα είναι ίδια? Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με τους ίδιους ανθρώπους, ίδιες ομάδες, ίδιο έγκλημα, ίδια παραβατικότητα? Πολύ σωστά είπατε. Το έγκλημα, η παραβατικότητα αλλάζει συνεχώς μορφές. Αυτό το βλέπουμε. Όπως και μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα βλέπουμε ότι και από τους συγκεκριμένους κύκλους υπάρχουν και διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Πρόσφατα είδατε ότι οι επιθέσεις κατά αστυνομικών πλέον δεν είναι στο δόστρωμα, γίνεται από τις ταράτσες, γίνεται από διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν περιόδους όπου υπάρχει μεγαλύτερη σκληρότητα ή μεγαλύτερη ενδεχομένως κάποια άλλα μέσα διαφορετικά. Αντίστοιχα είναι και η συμπεριφορά της αστυνομίας. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει να κάνει με το τι διάθεση υπάρχει, τι σχεδιασμός. Εμείς από την πρώτη στιγμή ζητούσαμε πάντα να υπάρχει σαφής νομικό πλαίσιο, να ξέρει ο αστυνομικός πώς δουλεύει, να υπάρχουν σαφέστατες εντολές, να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και βέβαια από όλο αυτό το μπαράζ επιθέσεων που γίνεται κατέρωθεν βλέπετε ότι οι αστυνομικοί είναι μονίμους τραυματίες. Έχουμε από το 1984 130 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά είναι πανελλαδικό αυτό, έτσι. Είναι στο ρόλο της αστυνομίας. Δηλαδή, βεβαίως ο ρόλος της αστυνομίας είναι. Δεν είναι στα Εξάρχεια 130. Όχι, βεβαίως. Βεβαίως ο ρόλος της αστυνομίας είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει νεκρός στα Εξάρχεια αστυνομικός. Ο αστυνομικός είναι. Η αστυνομία είναι. Στα Εξάρχεια δεν υπάρχει μάλλον νεκρός στα Εξάρχεια αστυνομικός. Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό και δυστυχώς για άλλη μια φορά. Το πολιτικό σύστημα εδώ και τόσο πολλά χρόνια, ενώ το έχουμε απαιτήσει, το έχουμε ζητήσει με κάθε τρόπο, δεν έχει μπει στη διαδικασία να αναγνωρίσει ότι αυτό το επάγγελμα με 130 νεκρούς είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα. Αλήμα. Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και με τους. Βεβαίως, κύριε Φίλη. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί σε όλη την περιοχή, Ομόνια, Πλατεία Βάθη, Μεταξουργείο κλπ. Όλο εκείνο το άκρος προβληματικό με μικροεγκληματικότητες, με διακίνηση ναρκωτικών δημόσια και δεν έχει αλλάξει τόσα χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να πάρει εντολή από την πολιτική ηγεσία, η φυσική ηγεσία και να δώσει εντολή στους αστυνομικούς να πιάσετε, να κάνετε, να ράνετε. Όταν γίνονται τα αυτεπάγγελτα κακουργήματα δημόσια στους δρόμους, δεν το λέω μόνο τώρα, μονίμως.
Απλώς έτυχε αυτή η κυβέρνηση να υπόσχεται νόμος και τάξη και εγώ βλέπω τα ίδια πράγματα ακριβώς. Μπλέκουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Εσείς δεν έχετε δει ποτέ στα δικαστήρια να έχει οδηγήσει αστυνομία εγκληματίες? Ναι. Καθημερινά. Ναι. Αν και δεν έχει μειωθεί η εγκληματικότητα, ότι... χωρίς μισό λεπτό, ναι, ναι. Η εγκληματικότητα τώρα επί της παρούσης κυβερνήσεως δεν έχει μειωθεί σε σχέση με το πριν. Κυρίως η μικροεγκληματικότητα, η οποία μαστίζει τον καθημερινό πολίτη. Αυτό δεν είναι ευθύνη της αστυνομίας. Αλλάζει δεν φταίει η αστυνομία γι' αυτό, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, αυτή είναι η δομή της. Αυτή είναι η οργάνωση για που να έχει βοηθήσω, αυτό κύριε Φίλη, το έμψυχο δυναμικό δεν και μπορεί οι τηλεθεατές μας ρωτάνε αυτά που ισχύουν για τα εξάρχεια δεν ισχύουν για το Μενίδη, για τον Ασπρόπυργο. Βεβαίως. Γιατί εντοπίζετε την κριτική και τη δράση σας στα εξάρχεια, ρωτάει μιλήσαμε, ο κύριος Ανδρέας. Μα παρουσιάσατε αυτό που έγινε σήμερα. Σήμερα μιλάμε για την επέτειο των 11 ετών από το θάνατο του Γρηγορόπουλου. Από τη δολοφονία, δεν μιλήσαμε. Από τη δολοφονία, δεν μιλήσαμε. Ωραία, αλλά γιατί στις άλλες περιοχές αφήστε τα εξάρχεια, ναι, ναι, ναι. Το οποίο έχει γίνει έμβλημα, ναι, ναι, και από την πλευρά σας, ναι, ναι, των αστυνομικών ενώσεων. Στις άλλες περιοχές που είπε και η κυρία Γιάμαλη, δεν είναι Μενίδη, Ασπρόπυργος, ναι, και αυτά. Γιατί εκεί? Και σας είπα εγώ την Ομόνια αμέσως. Να μην σας πω στην ΑΣΟΕ που κάθε μέρα όλο το 24ωρο έχει μπροστά εμπορία ναρκωτικών. Άρα, και επί της Πατησίας. Άρα συμφωνούμε στο να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας και αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Δεν είναι θέμα νομοθετικού πλαισίου. Βεβαίως. Στα αυτεπάγγελτα εγκλήματα, βεβαίως, θέλει νομοθετικό. Όταν η αστυνομία... Είναι υποχρέωση της αστυνομίας. Λέω λοιπόν, μήπως δεν σας αφήνει η πολιτική ηγεσία όταν η αστυνομία... ή και η φυσική. Όταν η αστυνομία οδηγεί τους εγκληματίες, ναι, στα δικαστήρια. Ναι. Και η απόδοση της δικαιοσύνης γίνεται με απίστευτη καθυστέρηση. Αυτό δεν αφορά την όταν αστυνομία, την ίδια στιγμή... τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Εσάς σας αφορά ο καταστατικός μηχανισμός. Σύλληψη και προσαγωγή. Αυτό από γίνεται. Εκεί και πέρα αυτά δεν σας γίνονται. Αφορά. Αυτά γίνονται καθημερινά. Ωραία. Όταν τους ίδιους ανθρώπους όμως που συλλαμβάνουμε, τους ξαναβρίσκουμε σε λίγο καιρό έξω... Δεκάδες πρόσωπα τώρα, εκατοντάδες βλέπετε στους δρόμους γύρω από αυτές τις περιοχές. Και πώς ξαναβρίσκονται εκεί? Αφού η αστυνομία είπατε πριν από λίγο ότι τους πηγαίνει. Γιατί η αστυνομία δεν έχει έναν επίμονο αγώνα σε αυτό το πράγμα. Πήγε μια φορά, ας πούμε, στην ΑΣΟΕ. Έπιασε. Το διαφήμιζαν 5 μέρες στα κανάλια. Τελείωσε. Θα ξαναγίνει. Και θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει. Άρα συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξηθεί η αστυνομία σε διάφορα σημεία. Όχι, αυτό μου λέτε τώρα. Ότι πρέπει να κάνει πιο καλά τη δουλειά της η αστυνομία. Αυτό λέω. Η αστυνομία. Όλες τις τελευταίες μήνες που είναι καινούργια κυβέρνηση αυξάνεται μόνο στις περιοχές που μπορεί να υπάρξει επικοινωνιακό σόου. Δηλαδή το τι γίνεται στη Δυτική Αττική που ανέφερε η κυρία Γιάμαλη. Παράδειγμα. Γιατί εκεί πέρα είναι και η περιοχή σας. Εκεί πέρα εξελέγεται εγώ και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν ελάχιστες αστυνομικές δυνάμεις. Γνωρίζετε τι έχουν τραβάνει οι συνάδελφοί μας στη Δυτική Αττική και το γνωρίζετε πολύ καλά. Γνωρίζετε ότι μιλάμε για ελλειπή τμήματα ασφαλείας, αστυνομικά τμήματα, για τμήματα που το βράδυ δεν έχουν ούτε έχουν ένα σκοπό, ούτε καν αξιωματικό υπηρεσία. Εγώ δεν είπα ότι φταίει η αστυνομία. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει μια πολιτική ηγεσία που κάνει μειωσμένη κατανομή δυνάμεων. Και λέω ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια συγκέντρωση δυνάμεων περί τα εξάρχεια, ΑΣΟΕ κτλ. Και λέτε τα πράγματα ότι είναι προβληματικές είναι οι προτεραιότητες. Η ίδια και χειρότερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Και οι πληροφορίες που έχουμε για τις μεταθέσεις που γίνονται νομίζω επιβεβαιώνουν αυτό που σας λέω. Και η ερώτηση είναι αν υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχει σημασία όλα αυτά να τα απαντήσει ο κύριος Καραγκούνης, γιατί ο κύριος Ρήγας δεν λαμβάνει αποφάσεις. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας. Είμαι εκπρόσωπος των εργαζομένων. Είναι σαφές. Εμείς όπου κληθούμε θα δώσουμε το είναι μας ώστε να μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Από και πέρα αυτό το βλέπουμε καθημερινά από τις δημοσκοπήσεις όπου δείχνουν ότι η κοινωνία την αστυνομία την εμπιστεύεται και είμαστε δίπλα της. Όμως πολύ καλά, επειδή και οι δύο βουλευτές ήταν κυβερνητικοί βουλευτές, ο ένας πριν λίγο καιρό, ο κ. Καραγκούνης τώρα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα προβλήματά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μεγάλα προβλήματα. Και σε έμψυχο δυναμικό η αστυνομία πρέπει να είναι και καταρτισμένη από πλευράς υλικών, από περιπολικά, από μηχανές χωρίς λάστιχα, χωρίς... Λοιπόν, άρα για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, χρειαζόμαστε να έχουμε και τα κατάλληλα εφόδια. Αυτά ποιος θα τα παρέχει? Η ιδιωτική πρωτοβουλία? Η μόνη μας από την τσέπη μας, σαφέστατα η πολιτική ηγεσία. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος προσελήφθη τώρα με τις... Έγινε μια πρόσληψη τώρα, οι οποίοι τον Ιανουάριο θα βγουν 1500 ειδικοί φρουροί. Mm-hmm. Πόσο καιρό εκπαιδεύονται οι ειδικοί φρουροί, κύριε Ρήγα? Προσλήφθησαν τον Οκτώβριο και θα εξέλθουν τις σχολείς τον Ιανουάριο.
Μια εκπαίδευση τριών-τεσσάρων μηνών. Εσείς πόσο καιρό εκπαιδευτήκατε που είστε αστυνομικός? Εγώ εκπαιδεύτηκα 3 χρόνια. 2,5 χρόνια στη σχολή και 6 μήνες πρακτική εκπαίδευση. Πείτε μου κάτι και για να καταλάβω. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Και εσείς και ο ειδικός φρουρός θα κάνετε την ίδια δουλειά? Εσείς δεν έχετε. Προφανώς είστε πολύ καλύτερα εκπαιδευμένος αφού το έχετε κάνει 2,5-3 χρόνια, σωστά? Βεβαίως. Και σε πολύ περισσότερο βάθος. Ο ειδικός φρουρός που προσλαμβάνεται έτσι και μέσα σε 3 μήνες βγαίνει στο δρόμο. Δεν. Έχει την ίδια ψυχραιμία που έχετε εσείς, θέλω να πω. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να γίνεται η πρόσληψη με ένα τρόπο, ενιαίο τρόπο. Να μην έχουμε δύο ταχύτητες. Μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο. Η κυβέρνηση δεν σας άκουσε. Σε ένα σώμα να υπάρχουν 2 και 3 τρόπους, με 2 διαφορετικούς τρόπους προσλήψης. Το είχαμε θέσει και στις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες, όταν ξανά έγινε πρόσληψη. Το θέσαμε το 2008, έγινε μια ομογενοποίηση. Όπως έγινε τέλος πάντων, και είχαμε πει σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία ότι είμαστε για ένα ενιαίο τρόπο μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Αμείβεστε και με τον ίδιο τρόπο με τους ειδικούς φρουρούς? Οι αμοιβές, ο κάθε κλάδος έχει το δικό του μισθολόγιο. Μάλιστα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πάω στον κύριο Καραγκούνη που είναι εδώ. Ήταν ενδιαφέρον να μας απαντήσει. Ναι. Κύριε Καραγκούνη. Μια χαρά, εγώ νομίζω ότι πέτυχε η επιχείρηση αστυνομίας. Είχαμε πολύ μικρές εντάσεις, όπως πάρα πολύ μικρές εντάσεις είχαμε στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί έχουμε δύο ταχύτητες? Μήπως είναι έτσι λίγο μικρορουσφετάκι προσλήψεις των ειδικών φρουρών που ανακοινώσατε? Μήπως χρειαζόμαστε αστυνομικούς που έχουν πλήρη εκπαίδευση 2,5 και 3 χρόνια αντί για αστυνομικούς που μετά από 3 μήνες βγαίνουν στον δρόμο, εκτός και είναι τόσο ταχύριθμοι πια? Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέγαμε πριν τις εκλογές. Αποτελούσε τη μεγαλύτερη ανησυχία εντός εισαγωγικών και προτεραιότητα του κόσμου, που είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Mm-hmm. Και προς τα εκεί κάνουμε πολύ συγκεκριμένες. Ασφάλεια είναι να μας κλέβουν, όχι αν υπάρχει άβατο στα Εξάρχεια όμως. Γιατί ο κόσμος που είναι στον Εύρο, στα Γιάννενα, στην Γκο, στην Κρήτη, λίγο τον νοιάζουν τα Εξάρχεια. Τον νοιάζουν να μην τον κλέβουν. Ασφάλεια, κυρία Γιάμαλη, είναι τα πάντα. Mm-hmm. Είναι να επιβάλλεται η τάξη, είναι να αντιμετωπίζουμε τη μικροπαραβατικότητα, την παραβατικότητα. Την αντιμετωπίζετε αυτήν καλύτερα από τους προηγούμενους, λέτε? Θα σας πω. Ούτως ή άλλως ήδη έχουν περάσει 4 μήνες και έχουμε πάρει πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις και έχουμε υλοποιήσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε, έπρεπε να επαναφέρουμε τους αστυνομικούς στη γειτονιά. Και το κάναμε. Διότι πολλοί αστυνομικοί, οι οποίοι ήταν σε διάφορες χαμένοι εντός εισαγωγικών. Όχι με ευθύνη βεβαίως δική τους, σε διάφορα γραφεία, σε διαφόρους δεξιά και αριστερά, επέστρεψαν πίσω στη γειτονιά και βλέπουμε πλέον τον αστυνομικό πίσω στη γειτονιά. Αναστάθηκε, το είδατε κι εσείς όσοι κυκλοφορούν στο κέντρο, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και παντού, βλέπει ότι υπάρχουν πλέον η ανασύσταση της ομάδας, της παλιάς ομάδας Δέλτα, με τα μηχανάκια, με τα εποχούμενα έτσι, οχήματα που είναι έξω και τέλος πάντων είναι κοντά, τουλάχιστον υπάρχει μια έντονη παρουσία. Της αστυνομίας, η οποία δρά, όπως ξέρετε, αποτρεπτικά πάρα πολλές φορές. Προσλάβαμε 1.500 ανθρώπους, οι οποίοι, να μην ξεχνάμε, κυρία Γιάβαλη, το ξέρει και ο κύριος Ρήγας, το 90%, μην πω το 100%, έχουν τελειώσει ειδικές δυνάμεις. Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, μη εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Όταν είσαι τελειώσει ειδικές δυνάμεις. Είσαι για πόλεμο. Ναι. Πάντως μπορεί να βγάλεις πέρα τα αστυνομικά σου καθήκοντα, το καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, για να μην εντάξει, είναι εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Και εγώ μας το ότι μπορεί ο άλλος να πάρει 60 κάμψεις, δεν τον κάνει ακριβώς τον πολίτη που εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο όταν με κλέβουν ή όταν μπαίνουν στο σπίτι. Κύριε Ρήγα, κάνω λάθος, δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι δεν είναι. Γελάει ο κύριος Ρήγας. Επενδύπατε για τις κάμψεις. Ναι. Τώρα εντάξει, μην υποτιμάμε τον κόσμο. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρη ότι έχουν εξαιρετική εκπαίδευση για πόλεμο. Θέλω να πω, κύριε Γιάμαλη, προφανώς είναι άλλη αποστολή της αστυνομίας και προφανώς οι άνθρωποι αυτοί περνάνε μία εκπαίδευση τώρα. Είναι 3 μήνες εκπαίδευση. Αλλά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει γενικώς ασφάλεια. Έχουν μία πολύ, πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση, πολύ σκληρή εκπαίδευση και είναι αξιόλογα παιδιά τα οποία. Διότι τα κριτήρια δεν είναι μόνο αν έχει τελειώσει ειδικές δυνάμεις, το ξέρετε. Υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια, υπάρχουν και επιστημονικά κριτήρια. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Οπότε νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Εμείς, όπως είπα και πριν, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε την νομιμότητα. Θα έλεγα, αυτή η ανοχή, η ανομία που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και αυτή η ανοχή σε παρεμβατικές συμπεριφορές
που δυστυχώς επέδειξε με τη στάση της η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε μια τέτοια λογική. Όπως προφανώς δεν θα ανεχθούμε και την οποιαδήποτε υπέρβαση, κατάχρηση εξουσίας από το οποιοδήποτε όργανο, αστυνομικό όργανο, από τη στιγμή που θα υπάρξουν καταγγελίες για κάτι τέτοιο, προφανώς καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν πρόκειται να ανοιχθεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν θα αφοπλίσουμε όμως την αστυνομία, κυρία Γιάμαλη, ούτε θα αφήσουμε και θα ανεχθούμε φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου. Μάλιστα. Θα είναι ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Τσίπρα. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, τον ντούστερο στο Γκάζι. Στο κλαμπ, λέτε. Στο κλαμπ, με τον τρόπο που έγινε. 300 νεολαίους τους είχαν γονατισμένους με τα χέρια ψηλά κτλ. Σε τι ακριβώς από αυτά που μου λέτε εντάσσεται, για να το καταλάβω δηλαδή. Γιατί είναι σκηνές Κολομβίας, δεν είναι σκηνές Ευρωπαϊκής χώρας. Κύριε Τσίπρα, να πω κάτι. Επειδή ακούω αυτές τις καταγγελίες, τις έχω ακούσει. Προφανώς εσείς μεταφέρετε. Δεν ξέρω αν έχουν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Γιατί και εγώ το ακούω, αλλά κανένας δεν επιβεβαιώνει. Αν ακούσετε κάτι, θα είστε πολύ σκληροί. Δεν το ξέρω, κύριε Γιάμαλη. Επειδή το έχετε πει πολλές φορές, το ακούω, αλλά δεν ξέρω, ίσως ο κύριος Ρήγας μπορεί να το ξέρει. Αν υπάρχει κάτι, προφανώς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης με δημοσίας τάξης θα επέμβει αυτό το πράγμα. Αν έγινε κάποια κατάχρηση, όπως είπα πριν, υπέρβαση εξουσίας. Προφανώς. Κανένας δεν συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν το έχει επιβεβαιώσει κανένας. Εντάξει, δεν το έχω. Εντάξει. Αυτό μπορεί να μας πούνε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Ο φοιτητής που συνελήφθη σπίτι του. Μετά καλά, τώρα μην φτάσουμε. Όπως είπα και πριν, όμως και Τσίπρα, μην φτάσουμε και στον αφοπλισμό της αστυνομίας. Να σας ρωτήσω και σας κάτι, γιατί πρέπει να είμαι δίκαιη. Το είπε και ο κύριος Καραγκούνης. Επιδεικνύατε εσείς μία έτσι ανοχή στην παραβατικότητα, γιατί σας ψέγουν πολύ έντονα με αυτό το επιχείρημα, ότι χαϊδεύετε τους μπάχαλους, ότι θέλετε την ανομία, ότι ήταν χθες εδώ ο κύριος Μαυροϊδάκος και έλεγε ότι οι αριστεροί βουλευτές πάνε μάρτυρες σε δίκες τρομοκρατών. Μία σειρά από κατηγορίες εντός εισαγωγικών, τις οποίες δεν έχω ακούσει να τις διαψεύδετε έτσι δυναμικά. Καλά, τα περισσότερα από όσα είπατε τα έχουμε διαψεύσει επανειλημμένα, δηλαδή... Οι υποτιθέμενες σχέσεις με τρομοκρατία, αυτά τα παράδεκτα, τα άθλια που λέγονται δηλαδή, έχουν πολύ παλιά ιστορία. Δεν μπαίνω, τα μπει και ο Ερντογάν. Δεν θέλω να μπω καν σε αυτά. Εγώ θα σας πω τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι από πλευράς δεδομένων, αν θέλουμε να συγκρίνουμε πραγματικά δεδομένα, το πρώτο πράγμα είναι ότι η Αθήνα πριν το 2015 κάηκε δύο συντεκμένες φορές τουλάχιστον και αρκετές περισσότερες μικρότερες, κάτι που δεν έγινε από το 2015 μέχρι το 2019. Αυτά σε ό,τι αφορά ανοχή. Mm-hmm. Σε εμάς δεν κάει και Αθήνα καμία χρονιά από το 2015 στο 2019. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, από επίσημα στοιχεία της αστυνομίας το 2018, όχι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της ίδιας αστυνομίας, είναι σαφέστατο ότι υπήρξε μεγάλη βελτίωση σε ό,τι αφορά την πάταξη της εγκληματικότητας του εγκλήματος. Είναι άλλο πράγμα η παραβατικότητα, αν τους μπαχαλάκετε στα λοιπά, και είναι άλλο πράγμα εγκληματικότητα. Και υπήρξε σοβαρή μείωση. Κυρίως υπήρξε αντιστροφή της αναλογίας ανάμεσα στο μεγάλο, στο βαρύ, στο σκληρό έγκλημα και τη μικρή εγκληματικότητα. Συνεπώς είχαμε αποτελέσματα σε όλη την περίοδο 15-19. Και στο ζήτημα τώρα της παραβατικότητας με τα εξάρχεια κτλ. Έγιναν πολλές κινήσεις όλο αυτό το διάστημα. Το αν μπορούσαν να γίνουν περισσότερες, πιθανώς να μπορούσαν να γίνουν περισσότερες. Αλλά σας λέω ότι πρώτον ποτέ δεν κάηκε η Αθήνα, όπως κάηκε επί των ημερών των κυβερνήσεων από το 10 στο 15. Λένε ότι τους κρατούσατε ήσυχους, γιατί είχατε ειδικές σχέσεις μαζί τους. Τώρα εγώ σας τα λέω. Όσους αστυνομικούς κάηκαν αυτά τα χρόνια, μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας. Το πόσοι αστυνομικοί, η Αθήνα σωστά είπε ότι δεν κάηκε. Ναι. Το πόσοι αστυνομικοί καίγονταν κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ. Στην Μπουμπουλίνα, στη Στουρνάρη, Πατησίων μπροστά στο Πολυτεχνείο, στα γραφεία του Πασόκ, με επιθέσεις Καλάζινκοφ, μπορεί να μας πει. Δηλαδή έφταιγε η κυβέρνηση. Όχι, δεν ρώτησα, δεν με καταλάβατε. Είπατε πολύ σωστά. Εγώ σας λέω ότι πολύ σωστά το είπατε αυτό και είναι σωστό. Το αν καταφέρουν να μην καίγεται η Αθήνα για να καίγονται οι αστυνομικοί. Δηλαδή δεν καίγονται είναι... επειδή καίγονται αυτό είναι αποτέλεσμα. Αυτά που λέτε τώρα. Είναι δυνατόν. Με καταλάβατε. Δεν καίγονται... Όχι, δεν καταλαβαίνω. Προφανώς μου λέτε ότι δεν καίγονται η Αθήνα επειδή καίγονται οι αστυνομικοί. Αυτό μου λέτε. Προφανώς δεν καταλάβατε τι σας είπα. Να τα βλέπουμε όλα. Ωραία, προ ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αυτό δεν τραυματιζόντουσαν. Αυτό επομένως... Πάντως στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τους τελευταίους 4 μήνες δηλαδή, κύριε Ρήγα. Δεν έριξα κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ακούσατε τι είπα. Ναι, αυτό είναι. Είπα ότι γνωρίζετε από το γεγονός ότι οι αστυνομικοί ήταν σύνεχος στα νοσοκομεία. Υπήρχε εντολή. Δεν είπα εγώ για εντολή. Να αφήνουν να καίγονται, να καταλάβω τι μου λέτε. Δεν είπα εγώ για εντολή. Γιατί μιλάτε. Είπατε πολύ σωστά ότι μειώθηκε η εγκληματικότητα. Αυξήθηκε η πολιτική βία.
Τι μειώθηκε θέλετε να πείτε, μειώθηκε η εγκληματικότητα. Μάλιστα. Αυξήθηκαν οι επιθέσεις κατά αστυνομικών. Αυτό ρωτάω. Κάνω μια απλή ερώτηση. Πώς σας λέω ότι κάει και δύο φορές στην Αθήνα, 13 και 14. Συμφωνώ. Και μου λέτε αυξήθηκαν μετά οι επιθέσεις στους αστυνομικούς. Όχι, είπατε ότι την τελευταία. Από πριν υπήρχαν οι επιθέσεις, αυτές υπήρχαν από πριν. Στις μέρες μας το φαινόμενο αυτό δεν εντάχθηκε. Σας λέω αυτό. Έγινε πιο ήπιο. Αλλά αφήστε με τελειώσω όμως. Αφήστε με τελειώσω. Αλλά δεν καταλαβαίνω ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Δεν αυξήθηκαν οι επιθέσεις των αστυνομικών στις μέρες μας. Μειώθηκαν, αν αυτό ρωτάτε. Έτσι, και ποτέ, προφανώς ποτέ δεν υπήρξε και επί των ημερών μας και παλαιότερα ποτέ καμία εντολή πολιτική να είναι η αστυνομική ανεκτική στο να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Δεν μπορεί να λέτε κάτι τέτοιο. Εκτός αν ταυτίζεται το πώς φέρονται τους πολίτες με το αν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις λογικές. Να είναι ο αστυνομικός αυθαρχικός. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό είναι δική σας φράση. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι κάθε Παρασκευό Σάββατο ήμασταν στα νοσοκομεία γιατί εμείς πηγαίναμε. Κανείς άλλος. Κάθε Παρασκευό Σάββατο. Πριν το 15 ήσασταν. Βεβαίως ήμασταν. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν έγινε ποτέ αυτό ξανά. Μα έχετε καταλάβει τι συζητάμε. Προσπαθώ να δώσω μια απάντηση τι συνέβαινε πριν το 2015 και ακόμα δεν έχω τελειώσει και τι συνέβαινε μετά το 2015. Και η ερώτησή σας είναι αν ξέρω ότι και εγώ ήταν αστυνομική. Δεν σας κάνω μια ερώτηση. Δεν το βλέπαμε ότι η αστυνομική ήταν συνέχεια στα νοσοκομεία. Ναι, ενώ πριν το 2015 σας λέω ήταν και πριν το 2015. Σας είπα εγώ πρώτα, σας είπα πριν από λίγο ότι αυτό το φαινόμενο είναι διαχρονικό. Ωραία. Απλά θέλω να σας πω ότι το γνωρίζετε ότι η αστυνομική ήταν στο νοσοκομεία. Το γνωρίζω, ναι. Λοιπόν, μπορώ να τελειώσω. Ελάτε, κύριε Ρήγα, και μετά θα σας διαβάσω μήνυμα κατοίκου της πλατείας. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν και το τρίτο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επιτρέψτε μου να κάνω μια επισήμανση. Ακούω από πολλά χείλη και από τον κύριο Ρήγα το θέμα του νόμου και τάξη. Μπορούμε, μεν νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Και σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβάλλεται. Εντάξει, η τάξη σε τι ακριβώς κολλάει. Δηλαδή το νόμος και τάξη, και το λένε πάρα πολύ, ποιο πράγμα αφορά ακριβώς η τάξη. Εγώ δεν είπα καταφέραμε, τάξη. Αφήστε με λίγο να σας πω. Εάν καταφέραμε ένα πράγμα μεταξύ άλλων μετά το 2015, είναι ότι για πρώτη φορά έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να έχουμε μια αστυνομία που να είναι πιο επαγγελματική, πιο υπεύθυνη, πιο δημοκρατική και να σέβεται περισσότερο τον πολίτη. Καλά, τα μάτια έχουν ψεκάσει και επί των ημερών σας, κύριε Τσίπρα. Κοιτάξτε, αν θέλετε να συγκρίνουμε, εγώ δεν σας λέω ότι δεν έχω ψάξει. Ψεκάσει. Αν θέλετε να συγκρίνουμε, δεν συγκρίνεται η περίοδο 15-19 με όλη την προηγούμενη περίοδο. Και ρωτήστε όποιο κλάδο εργαζομένων θέλετε, είναι νεολαία. Δεν συγκρίνονται τα επεισόδια που έγιναν και ο τρόπος που φερόταν αστυνομία. Θα σας θυμίσω ότι η κριτική η οποία δεχόμασταν και υπήρχαν και φωνές και από μέσα από την αστυνομία είναι ότι η αστυνομία ήταν. Πολύ χαλαρή. Όχι χαλαρή, ήταν εξαιρετικά αμυντική. Εξαιρετικά αμυντική ακριβώς για να μην χτυπήσει. Και αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, αλλά πέρα από το τι κάνουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, σας λέω ότι συνολικά στην αστυνομία υπήρξε για πρώτη φορά μια σοβαρή προσπάθεια να έχουμε μια αστυνομία η οποία να σέβεται, να διαπνέεται από ένα ορισμένο δημοκρατικό φρόνημα και να σέβεται και την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του πολίτη. Μάλιστα. Δεν είναι ότι δεν έγινε ποτέ κανένα περιστατικό, αλλά ήταν μια πολύ διαφορετική αστυνομία από πριν. Αυτά τα οποία παρακολουθούμε στους λίγους μόνο πρώτους μήνες, αλλά και αυτά τα οποία λέγονται από υπουργούς, από τον κύριο Βορύδη και πολλούς άλλους. Μας κάνουν να καταλάβουμε ότι η αστυνομία ξαναγυρνάει σε ένα ορισμένο περιθώριο στο πώς αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Και δεν δίνουν τα απαντήσεις ούτε τον κύριο Καραγκούνη σε αυτό, ούτε από τον κύριο Ρήγα. Και δεν έχει να κάνει καθόλου με όταν πηγαίναν αστυνομικοί στα νοσοκομεία. Καμία σχέση. Θέλουμε μια χώρα που θα έχουμε μια πολιτισμένη αστυνομία, ή θέλουμε μια χώρα που να είναι μια αστυνομία αλλά Κολομβία. Θεωρείτε ότι υπήρχε μια βάρβαρη αστυνομία, ας πούμε, πριν. Σαφέστατα. Το αναποτελεσματικό είναι καταρχήν, ένα άλλο θέμα. Επειδή τέθηκε και το θέμα των ειδικών φρουρών, κάτι που πρέπει να επισημανθεί εδώ πέρα είναι ότι η αλλαγή κάποια στιγμή που είναι στην αστυνομία και σπούδαζαν πλέον οι άνθρωποι και οι αστυνομικοί ήταν άνθρωποι που έβγαιναν από σχολές, αυτό άλλαξε πάρα πολύ. Νομίζω αυτό το έθεσε και ο κύριος Ρήγας, κομψά βέβαια, βεβαίως, αλλά το έθεσε. Και στο μεταξύ, ακόμη και τότε που άρχισε να γίνεται αυτό το πράγμα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πέραν τους ειδικούς φρουρούς και των ενσωμάτων στον αστυνομικό σώμα, στην ουσία καταργώντας την πορεία που έχει μέχρι τότε η αστυνομία. Mm-hmm. Το γεγονός ότι τώρα επιλέχθηκαν ειδικοί φρουροί εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ και πιθανώς αύριο μεθαύριο να ανοίξει όρεξη στην πολιτική ηγεσία να τους περάσει πάλι στο αστυνομικό σώμα. Είναι κάτι δηλαδή σαν ξαναγράμμα και εδώ στα παλιά, αυτά που είχαμε. Είναι μια πορεία προς τα πίσω. Τα μηνύματα του κόσμου έρχονται βροχή σχετικά με την αστυνομία και τον τρόπο που λειτουργεί. Είναι ζυγισμένα, θέλω να σας πω. Εδώ βλέπω στο Twitter, μας λένε στην περιοχή της Ελευσίνας και του Θριάσιου δεν υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Τα βράδια δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, για παράδειγμα. Ο κύριος με ψέγει, γιατί κοιτάω το κινητό μου, κοιτάζω τα μηνύματά σας. Υπάρχει ένα περιπολικό από τα Μέγαρα μέχρι την Ελευσίνα. Κοιτάζω τα μηνύματά σας. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού. Κοιτάζω μηνύματα, mail, tweets. Είναι πολλά. Σωτήρη μου,
Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής για αυτή την κατάσταση με την αστυνομία, γιατί το θέμα των εξαρχείων, για παράδειγμα, δεν είναι τωρινό. Θυμάστε, εμείς οι παλιότεροι, μιλάω για το Σπύρο που είμαστε, γιατί εμείς είπα, δεν σε ζήσαμε λοιπόν, μίλησε και το λέω γιατί στάθηκα. Είπες κάτι, αν άλλαξε η ποιότητα του εγκλήματος. Τα εξάρχεια λοιπόν, την περίοδο που το τότε Πασόκ με το Δροσογιάννη. Το 80 λέμε τώρα. Ναι, βεβαίως. Έκανε τις επιχειρήσεις, τις περίφημες επιχειρήσεις αρετής στα εξάρχεια. Με τη μόνη διαφορά ότι τότε που εμείς είμαστε φοιτητές εκείνη την περίοδο και πηγαίναμε σε αυτή την ωραία περιοχή, η δομή και η σύνθεση της πλατείας εξαρχείων ήταν διαφορετική. Ήτανε ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, ήταν αναρχική, ήτανε ο Ρεμπαγάσα, ο Άσημος κλπ. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, πολύ αργότερα, τα εξάρχεια απέκτησε άλλη, έχουν μπει ναρκωτικά. Και έχει μπει το ποινικό έγκλημα. Μπει το έγκλημα. Και αυτό το άφησε η αστυνομία, η ηγεσία, το κράτος να συμβεί. Η αστυνομία παίζει πάντα το ρόλο που την οποία τη βάζουν και να παίξει. Δηλαδή χρησιμοποιείται από την πολιτική ηγεσία, είπατε πριν για την ΑΣΟΕ. Επειδή τυχαίνει την ΑΣΟΕ και τα γεγονότα της, να τάζησα και τάζησα τυχαία. Τώρα λόγω του ότι ο γιος μου πέρασε φέτος την ΑΣΟΕ και είδα λοιπόν, πήγα και είδα ας πούμε την κατάσταση. Όλα αυτά ήταν ένα άλοθη το οποίο ένα κατασκεύασμα που φτιάξανε, διότι μεταφέρανε από το διπλανό δρόμο τα ναρκωτικά, τα βλέπαμε και το παρεμπόριο το βλέπαμε χρόνια εκεί. Μεταφέρθηκε λοιπόν, κάνανε επιχείρηση σοου και μεταφέρανε το εμπόριο ναρκωτικών ένα ακριβώς παράλληλο δρόμο πίσω. Ένα τετράγωνο πιο κάτω. Ένα δρόμο. Δηλαδή, και είναι σταθμευμένες οι κλούβες των ΜΑΤ, τους βλέπουν που γίνεται. Έτσι. Και όλη η ιστορία γιατί έγινε. Για να περάσουν το άσυλο. Έτσι. Όλη η ιστορία της ΑΣΟΕ κατασκευάστηκε για να περάσουν το άσυλο. Αυτή ήταν η σκέψη. Δεν ήταν και η καλύτερη εικόνα και στα πανεπιστήμια, στα κεντρικά κτίρια. Βεβαίως και δεν ήταν, Σπύρο μου, αλλά επειδή να το κοιτάς, δεν σου αρέσει. Πρόσεξε, επειδή συνεχίζεται και επειδή ξέρουμε ένα πολύ απλό, ότι η αστυνομία εκτός από τη θεατή εικόνα. Δίπλα με τις στολές υπάρχουν και οι άλλοι που φοράνε πολιτικά. Εάν θέλουν λοιπόν, θέλανε για να τους πιάσουν όλους αυτούς που κάνανε παρανομίες και εμπόρια, θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν αυτά που μπορούν να κάνουν και λόγω της θέσης τους. Αλλά μιας και μιλήσαμε για την αστυνομία και για το κράτος πώς παίζει, αυτή τη στιγμή είναι γενικό αίτημα μιας κοινωνίας ο νόμος και η τάξη αορίστος. Σήμερα μπήκαν με καλά. Έχει τεράστια αποδοχή ο κύριος Χρυσοχοίδης και η ατζέντα. Βεβαίως. Να τα λέμε όλα. Συμφωνώ, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Σήμερα μπήκανε με Καλάσνικοφ όμως στο Μενίδη. Στο Δημαρχείο του Μενιδίου. Με Καλάσνικοφ μπήκανε μέσα. Και ήταν 9 η ώρα το πρωί. Πού ήταν η αστυνομία, προφανώς δεν φύλαγε το Δημαρχείο. Όμως, μιας και μιλάμε σήμερα, την κουβέντα αυτή την κάνουμε με αφορμή τη δολοφονία του Αλέξη του Γρηγορόπουλου, πέρασαν 11 χρόνια, θα ήθελα να πω το εξής, επειδή εμείς το ζήσαμε εκείνη την περίοδο. Αυτή η σκοτεινή περίοδος που καιγόταν η Αθήνα κάηκε, και βγήκανε σενάρια. Να μην θυμηθούμε τι μας έλεγε. Για επιβολή στρατιωτικού νόμου. Για επιβολή στρατιωτικού. Μεγάλοι υπουργοί τότε. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε τότε έτσι, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παυλόπουλος, θα έκανε αποδεκτά. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τα είδαμε τα σενάρια. Ότι πρόκειτο για μια δολοφονία. Δολοφονία, και αν δεν βλέπαμε εκείνο το εραστεχνικό βίντεο που τον εκτέλεσε τον πιτσιρικά εν ψυχρό ο Κορκονέας. Θα μέναμε σε αυτό που μας έλεγε τότε το Μέγκα, ότι ξαφνικά έγινε, λέει, κάτι εξωστρακίστηκε μία σφαίρα γιατί πυροβόλησε στον αέρα και είδαμε το βίντεο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε παίχτηκαν πολλά σε αυτή τη χώρα. Τότε που κάηκε η Αθήνα έγιναν περίεργα. Μάλιστα. Πράγματα, και αυτά τα πράγματα τα φτιάξανε οι προβοκάτορες, οι αστυνομικοί, οι μυστήριοι και οι περίεργοι. Ο ρόλος λοιπόν της αστυνομίας πάντοτε ήταν αυτός και πάντα είναι αυτός. Χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται για να περάσει οποιαδήποτε στιγμή το έχει ανάγκη η πολιτική ηγεσία αυτά τα οποία για μας εδώ η συζήτηση έτσι και αλλιώς και για τον κόσμο βέβαια. Αλλά εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγαπητέ συνάδελφε.
από την πλευρά της αριστεράς, από κεκτημένη συνήθεια, σε ό,τι όποια και αν είναι η πολιτική βία σήμερα και ό,τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η πολιτική βία, που δεν έχει τα χαρακτηριστικά τα παλιότερα. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα η πολιτική βία είναι από το χώρο της ακροδεξιάς όλη την Ευρώπη. Δεν έχει καμιά σχέση. Κάποτε ήταν από την ακροαριστερά, δεκαετία 60, 70, ακόμα και 80. Σήμερα είναι ακροδεξιά η βία. Η βία των πόλεων, η πολιτική βία, βεβαίως όπως είπε, και της κάτσε όλη την Ευρώπη. Μην κάνετε τους διαχωρισμούς, κύριε Σομελίδη. Γιατί να μην τους κάνουμε. Γιατί θεωρώ ότι είναι. Θα σας πω γιατί τον κάνω. Αυτός που δίνει πολιτική στέγη και ιδεολογική στέγη έχει σημασία. Διότι εκεί θα φτάσω. Γενικώς, κύριε Σομελίδη, τα άκρα δημιουργούν αυτά τα γεγονότα και τα άκρα πρέπει να τα απομακρύνουμε και να τα απομονώσουμε. Για να λύσω όμως, να διαχειριστώ ένα φαινόμενο, πρέπει να το εξηγήσω κάθε φορά. Εντάξει. Πάντως η πολιτεία δια του νόμου επιβάλλει την τάξη και δια των αστυνομικών οργάνων που είναι τα αρμόδια όργανα για να επιβάλλουν την τάξη. Όμως σήμερα στην Ευρώπη, σε όλη αυτό την Ευρώπη, να είμαστε πάρα πολύ και όχι μόνο στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, αυτός που δίνει ιδεολογική κάλυψη, που δίνει στέγη, που δίνει ηθική κάλυψη είναι ακροδεξιά. Για να το αντιμετωπίσω το φαινόμενο και για να μην είμαι χήμα και να κάνω μια συζήτηση όλη η κοινωνία να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για το πιο πράγμα ακριβώς. Γιατί εδώ ακόμα και ο όρος μπαχαλάκηδες δείχνει ότι δεν θέλουμε να ορίσουμε τι βλέπουμε μπροστά μας. Τι σημαίνει μπαχαλάκηδες? Η ακροδεξιά δίνει κάλυψη στον μπάχαλο χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση. Εγώ σας λέω τα άκρα. Τα τελευταία χρόνια. Τα άκρα δείχνουν. Η Χρυσή Αυγή παλιότερα. Προφανώς. Και ευτυχώς υπήρξε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία που την έφερε στη δικαιοσύνη και αυτή τη στιγμή είναι και εκτός Βουλής. Ναι, αφού για μεγάλο διάστημα. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως τον συνάδελφό μου, αν αποκεκτημένη από αδράνεια ή αποκεκτημένη ταχύτητα η αριστερά συνολικά είναι ακόμα ανεχθική στην πολιτική βία. Στην όποια εν πάση περιπτώσει, έστω και στον μπάχαλο. Το θέμα της τρομοκρατίας, να ξεκινήσουμε από αυτό, έχει λυθεί για την αριστερά εννοώ, έχει λυθεί από τη δεύτερη διεθνή. Η αριστερά πάντα ήταν απέναντι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι ιστορικό. Ποτέ η αριστερά δεν ήταν με την τρομοκρατία. Το θέμα της βίας όμως, της αστυνομικής βίας και του κράτους ας πούμε των αστυνομικών, δεν ντόλισε ούτε η Σοβιετική Ένωση. Η αστυνομία παντού σε όλο τον κόσμο, από τη φύση της και από τη θέση της, φτιάχτηκε για να προστατεύει την άρχουσα τάξη και όχι για να προστατεύει τους πολίτες επειδή τους κλέβουν ή δεν τους κλέβουν. Όχι, το λέω γιατί σήμερα θα ξαναθυμηθούμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε επιλύσει μέσα μας. Γι' αυτό εγώ είπα. Και την αστυνομία θα πάρουμε να συμβεί κάτι στο σπίτι μας. Το θέμα λοιπόν είναι. Θέλουμε ότι για το κράτος δικαίου η αριστερά, και για την αποβολή του νόμου. Η αριστερά, η κυβερνόσα αριστερά τουλάχιστον, αυτή που είδαμε στην Ελλάδα, προσπάθησε κατά τη γνώμη μου, έστω και αν χρησιμοποίησε ψεκαστικά ή ακόμα και αυτή την άβρα που δεν. Δύο άβρες έχουμε, μία μπλε, μία άσπρη. Ναι, αυτά τα δύο μαμούθ εκεί τα τέρατα, προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες εκδημοκρατισμού μέσα στην αστυνομία. Το κατάφερε. Όχι, ουτοπία κατά τη γνώμη μου, είναι ουτοπία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλάζει η φύση και η θέση της ίδιας της αστυνομίας. Η λειτουργία της. Μόνο που τώρα πια έχουμε βγει με σύνθημα ο νόμος και η τάξη και ότι εσείς είστε το κράτος. Και όταν αυτό το πράγμα το δίνεις φανερά προς τα έξω, νομίζω ότι είναι εύκολο και οι αστυνομικοί να ξεφύγουν. Δεν λέω ότι σχεδιάζουν και κινούνται με αυτή τη λογική. Σωτήρη μου, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Κύριε Βάμβουκα, θα ήθελα να σκεφτείτε αμέσως μετά το διάλειμμα, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς νιώθετε καλύτερα με την αλλαγή του νόμου για το άσυλο ως καθηγητής. Αν νιώθετε πιο ασφαλής, αν θεωρείτε ότι βοηθιέται περισσότερο η διδασκαλία σας. Και αν πριν είχατε προβλήματα. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο Κόντρα 24. Πάμε να ρίξουμε μια πάρα πολύ γρήγορη ματιά στη Κόντρα News του Σαββάτου. Λοιπόν, κύριο θέμα, συναγερμός εν ώψη της επίσκεψης του Λίβιου Προέδρου της Βουλής. Προβοκάτσια ετοιμάζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα. Αυτό είναι το κύριο θέμα της Κόντρα News που κυκλοφορεί αύριο στα περίπτερα. Μην την χάσετε και μην χάσετε και την κυριακάτικη Κόντρα News, που είναι ανανεωμένη και πολύ πολύ δυνατή. Θέλω να επιστρέψω στην κουβέντα μας. Σας έχω πει ότι αν υπήρχε κάμερα για κατέγραφε στο διάλειμμα θα είχατε πολύ πιο γόνιμα συμπεράσματα και συζητήσεις να παρακολουθήσετε, αλλά δεν συμβαίνει και δεν καταγράφουμε κιόλας. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Βάμβουκα, πείτε μου εσείς την δική σας εμπειρία, μιας και έχουμε ανοίξει μια γενικότερη κουβέντα για την αστυνομία. Δεν ξέρω αν είστε κάτοικος του κέντρου ή ζείτε αλλού, αν νιώθετε. Τώρα, όταν μέσα στο οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών, κινούμε περίπου 30 χρόνια, είμαι καθηγητής μέλος ΔΕΠ και προϋπήρξα και φοιτητής του συγκεκριμένου πανεπιστήμιου, αντιλαμβάνεστε ότι... Έχετε μια μακρά εμπειρία. Έχω μακρότατη εμπειρία με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτό το οποίο έχω εγώ να σας πω είναι ότι πρόκειται για ένα θέμα πολυσύνθετο και πολύπλοκο. Γι' αυτό άλλωστε είναι και διαχρονικό. Δεν είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο προέκυψε τα τελευταία 1, 2, 3 χρόνια. Τα άτομα τα τοξικοεξαρτώμενα κινούνται γύρω, όχι μόνο γύρω, και μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι πως ευθύνες έχουν από τη μια μεριά η πολιτεία, από την άλλη μεριά ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας και από την άλλη ο ρόλος των Βρετανικών αρχών. Δηλαδή, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έρχεται η αστυνομία και συλλαμβάνει 5-10 ναρκωμανείς, τοξικοεξαρτώμενα άτομα. Ή διακινητές. Πού θα τους πάει? Έχει το κράτος υποδομές να περιθάλψει αυτά τα άτομα που στην κυριολεξία είναι άρρωστα άτομα? Εδώ είναι θέμα κοινωνικό. Όμως, κύριε καθηγητά, αυτό είναι θέμα κοινωνικό. Ένα γενικότερο θέμα, το υπονόησε προηγουμένως. Μετά, θέμα είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Γιατί να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα? Τα πανεπιστήμια δεν έχουν φύλαξη. Σε αντίθεση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, που υπάρχει μηχανισμός να μπεις και να βγεις. Εγώ χαίρομαι τώρα μέσα στο πανεπιστήμιο μπαινοβγαίνει όποιος θέλει. Εγώ χαίρομαι που αναφερθήκατε. Άρα θα έπρεπε να υπήρχε μια στην είσοδο, να υπήρχαν όπως κάποιος πάει... Κάρτες, ας πούμε, κάρτες εισόδου. Κάρτα εισόδου, οπότε να ξέρουμε και ποιος μπαίνει. Και αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση, μια που αναφέρεστε στο δικό μου το πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει σημαντικούς πόρους. Μιλάμε για αρκετά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έσοδα από μεταπιακά, από ερευνητικά προγράμματα, από δωρές, από κληροδοτήματα που θα μπορούσαν οι Βρετανικές αρχές να πάρουν 100, 200, 300 χιλιάδες ευρώ από αυτά τα εκατομμύρια και να δημιουργήσουν με το δικό τους τρόπο, με τους δικούς τους μηχανισμούς τη φύλαξη του πανεπιστήμου. Γιατί μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι πάνω από 20.000. Δεν μιλάμε για 100 και 200 φοιτητές. Εγώ χαίρομαι που ένας καθηγητής βάζει την ευθύνη, βάλατε στην εξίσωση την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ευθύνες της. Μα διαχρονικά. Σας είπα προηγουμένως. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι το αυτοδιοίκητο δεν πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη για να φτιάξει πράγματα. Κύριε Σουρμελίτη, προηγουμένως σας είπα. Οι ευθύνες δεν έχουν αναλυφθεί, λοιπόν. Ότι οι ευθύνες είναι σε τρεις κατευθύνσεις: Βρετανικές αρχές, αστυνομία και πολιτεία. Για τη γνώμη μου, οι λιγότερες ευθύνες πάνε στην αστυνομία. Ναι, βέβαια, γιατί θα θέλει εντολές, έτσι αλλιώς, τίποτα άλλο. Έρχεται ο αστυνομικός με κίνδυνο τη ζωή του. Εγώ τους βλέπω τους αστυνομικούς, οι άνθρωποι εκεί, νέα παιδιά, κάθονται στυλιάλατος. Προσέχουν. Απέναντι σε άλλα νέα παιδιά. Ναι, οπότε συλλαμβάνουν κάποιον. Πού θα τον πάνε? Εδώ πέρα είναι θέμα κοινωνικό. Έχεις να κάνεις με άτομα άρρωστα. Από την άλλη μεριά όμως, οι Βρετανικές αρχές, όταν βλέπουν αυτό το φαινόμενο να συμβαίνει για πολλά χρόνια, δεν είναι ένα φαινόμενο όπως σας είπα ενός, δύο, τριών ετών, μιλάμε για τουλάχιστον 20 χρόνια. Θα πρέπει να υπήρχαν παρεμβάσεις από τη μεριά των Βρετανικών αρχών εδώ και τόσα χρόνια. Όχι ξαφνικά
Εδώ είναι θέμα, υπάρχουν ευθύνες για αυτά τα θέματα. Διότι μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν διοικητικοί πάλι, υπάρχουν καθηγητές, υπάρχουν επισκέπτες που πάνε στη βιβλιοθήκη. Είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Σας ξαναρωτάω. Παρακαλώ. Χρόνια, επειδή και η ακαδημαϊκή κοινότητα μάλλον όχι μόνο συγχοντάριζε, αλλά ήταν και αυτή που πρωτοστατούσε σε ό,τι αφορά το άσυλο. Επομένως, επανέρχομαι. Υπάρχει αυτή η άποψη, η νοοτροπία στην ακαδημαϊκή κοινότητα ότι πρέπει να υπάρχει ειδικός νόμος και ειδική κατάσταση για το άσυλο στα πανεπιστήμια. Τώρα, ή κάτι έχει αλλάξει. Τώρα το άσυλο είναι ταυτισμένο με την έννοια της διακίνησης των ιδεών. Είναι ένα θέμα το οποίο πήρε μεγάλη έκταση μετά τη Χούντα. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα ιδεολογικό υπόβαθρο γύρω από το άσυλο. Έτσι. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα ή πολλά παραδείγματα. Ας υποθέσουμε πιάνει φωτιά ένα μέρος του πανεπιστημίου στην βιβλιοθήκη. Δεν θα έρθει η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά. Λογικό είναι. Ή ας υποθέσουμε κάποιος φοιτητής λιποθυμάει ή κάτι παθαίνει. Θα έρθει το ασθενοφόρο να τον περιθάλψει. Σαφώς. Κύριε Καθηγητά. Σαφώς. Συνεπώς, μετά από την άλλη μεριά, με τον νόμο τώρα τον οποίο εφάρμοσε η κυβέρνηση, προσωπικά πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι η ίδια. Και να σας πω γιατί. Ποιος αναλαμβάνει το κόστος, όπως το μπορεί να το συλλάβει κανείς, να καλέσει την αστυνομία να μπει μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι των Βρετανικών Αρχών. Τώρα μπορεί και οποιοδήποτε, βέβαια, όπως σωστά λέει. Ξέρετε, μπορεί να περνάω απ' έξω και να δω στην. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό λέει ο νόμος που πέρασε η κυβέρνηση. Οποιοδήποτε μετά από τηλεφωνική καταγγελία μπορεί να πάρει αστυνομία. Αλλά αρκετές φορές οι νόμοι δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Δεν να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βάμουκα. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε για τις κάρτες. Εγώ έχω σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Είχα κάρτα φοιτητή, αλλά στη βιβλιοθήκη και των δύο πανεπιστημίων που σπούδασα, και για το μεταπτυχιακό μου και για το προπτυχιακό μου, μπορούσε να μπει οποιοδήποτε να συμπληρώσει ένα χαρτί με το όνομά του, να μπει να διαβάσει, να μελετήσει οποιοδήποτε. Και ο κύριος Καψόχας και ο κύριος Ουρμελίδης θα μπορούσε. Δεν μπορεί τώρα σε ένα πανεπιστήμιο να μπαίνει όποιος θέλει. Αυτό δηλαδή, συμβαίνει στα κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εδώ θα τα απαγορεύουμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να σας πω τώρα. Στο London School of Economics συνέβαινε κανονικότατα. Κυρία Γιάμαλη, εμείς τώρα που ήρθαμε εδώ στην εκπομπή, στην είσοδο δεν έχετε κάποιον να που μας είπε. Επαναλαμβάνω, αν δώσετε το όνομά σας και τα στοιχεία σας, μια δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να μπαίνει κάποιος και να πουλάει ναρκωτικά. Δεν μίλησα εγώ, γι' αυτό εγώ μίλησα. Να έρθει κάποιο να μελετήσει την βιβλιοθήκη. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο ποιο μπαίνει βγαίνει στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να είναι ξέφραγκο αμπελί. Δεν θα το λύσει η αστυνομία όμω. Όχι, μα γι' αυτό σα είπα. Πότε θα αναλάβουν οι Βρετανικέ αρχέ την ευθύνη να το οργανώσουν μαζί με του φοιτητέ και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτό σαφώ δεν είναι θέμα τη αστυνομία. Ούτε μπορεί να πηγαίνει. Καλή μου να βάλουμε την αστυνομία να κάνει τον έλεγχο. Ούτε μπορεί ο καθηγητή να πηγαίνει συνέτουσα να κάνει μάθημα και να έχει δίπλα του τον αστυνομικό. Αυτά δεν γίνονται τα πράγματα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ναι. Εδώ είναι συγκεκριμένα ποιες είναι οι ευθύνες των Βρετανικών αρχών, ποιες είναι οι ευθύνες της πολιτείας και ποιες είναι οι ευθύνες της αστυνομίας. Για μένα, ναι, όπως το ζω το θέμα, οι λιγότερες ευθύνες είναι στην αστυνομία. Είπαμε, θα εκτελέσουν έτσι και εδώ εντολές, τίποτα άλλο. Ναι, τι θα σου κάνουν οι άνθρωποι. Πάνε, συλλαμβάνουν έναν ναρκωμάνι. Πού θα τον πάνε τον άνθρωπο αυτό να. Έχει πολιτεία τις υποδομές να τον περιθάλψει. Μιλάμε για άτομα τα οποία είναι άρρωστα. Και να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Και με αυτά δεν κλείσουμε. Είχε μπει πριν από τρεις εβδομάδες η αστυνομία που είχε δοθεί και δημοσιότητα στα κανάλια κλπ. Ναι. Άμα πάτε, πάλι κάτω είναι, στα γραφεία. Ποιοι είναι πάλι κάτω στα γραφεία? Αυτοί που ήτουσαν και πριν. Γιατί τους κατονομάζει προσέξτε. Ποιος σου δίνει άδεια για να πάνε εκεί? Βρετανικές αρχές. Όχι, τι εννοείται. Φοιτητές είναι πάντα. Όχι, δεν είναι έτσι. Προσέξτε. Φοιτητές οι φοιτητικές παρατάξεις που έχουν κάτω τα γραφεία τους και δικαιολογημένα τα έχουν. Εγώ δεν σας λέω να μην τα έχουν. Ναι. Την άδεια τη δίνουν οι Βρετανικές αρχές. Δεν μπαίνει κάποιος μέσα και λέει αυτός ο χώρος είναι δικός μου.
Οι Βρετανικές αρχές. Και αυτόβουλα δεν καταλαμβάνουν χώρο. Και αυτόβουλα. Μα δίνει όχι. Τι, αυτό, κάνουν αίτηση. Έγγραφη στην Βρετανία παραχωρήσει. Δεν πάει. Η παράταξη λέει εδώ, ο κύριος Βάμβουκας. Είναι ευθύνη ναι, παράταξη. Η παράταξη λέει. Όχι. Δηλαδή κάποιο. Ή να υποθέσουμε αυτό εδώ τώρα το πανεπιστήμιο. Ο Πρίτανης θα πει σε ποιο χώρο θα πάει. Έτσι. Ναι. Τώρα είχαν μπει πριν από τρεις εβδομάδες. Η μέρα Κυριακή ήταν από ό,τι θυμούμε 10. Κυριακή ήταν, Κυριακή και είχαν μπει αστυνομικές δυνάμεις και στο υπόγειο βρήκαν κάποια μπουκάλια άδεια και κάποια καδρόνια. Ό,τι βρεθήκανε. Ναι. Ό,τι και κάποια κράνη. Ναι, ό,τι βρέθηκε. Πάλι μέσα είναι πάλι. Φτάσαν να λένε είναι για τον πόλεμο της Συρίας. Ναι, αυτοί όμως οι χώροι, προσέξτε, αυτοί οι χώροι όμως προσφέρονται στον οποιοδήποτε, στην οποιαδήποτε φοιτική παράταξη από τις Βρετανικές αρχές. Δεν προσφέρονται ούτε από τον Υπουργό Παιδείας. Άρα έχει ευθύνες και η Βρετανική αρχή, λέτε. Αυτό σας λέω. Συνεπώς ο Βρετανής εδώ θα πρέπει να διαφυλάξει την ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας των φοιτητών, των εργαζομένων και των... Να βάλουμε μία τελεία και να πάω να πάρω και ένα σχόλιο από τον κύριο Φίλη που τον βλέπω έτσι κάθεται σαν αμένα κάρβουνα στην άκρη της καρέκλας του. Κύριε Φίλη, εσείς ζείτε και εργάζεστε στο κέντρο, σωστά. Επί δεκαετίες. Και περπατάτε καθημερινά, σας έχω πετύχει και εγώ στο δρόμο πολλές φορές εκεί στα Πέριξ της Ομόνιας. Και ακούω και τις κριτικές για την εκπομπή. Θετικές. Σας ευχαριστώ. Από δεκάδες κόσμο κάθε μέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και τον κόσμο τον ευχαριστούμε. Ναι, πέστε μου και θα πω και εγώ. Πείτε μου εσείς, πετυχαίνει. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι τεράστια η αποδοχή του κυρίου Χρυσοχοΐδη που έχει σηκώσει όλη αυτή την ατζέντα της μηδενικής ανοχής. Καταλαβαίνω και την ανάγκη του κόσμου να νιώθει περισσότερο ασφαλής. Αλλά νιώθει ο κόσμος, είναι ο κόσμος περισσότερο ασφαλής. Είναι περισσότερο ασφαλής επειδή εκενώθηκαν τρεις καταλήψεις στα εξάρχεια και επειδή μαζεύτηκαν και προσήχθησαν 10 μπάχαλοι, ας πούμε. Και επειδή άνοιξε και μία γιάφκα κατά πολλά μέσα, που δεν ήταν τόσο γιάφκα σε ένα υπόγειο ενός πανεπιστημίου. Θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Mm-hmm. Απλώς θέλω να συνεχίσω σε αυτό που είπε ο κύριος Βάμβουκας, για να μην θεωρηθεί ότι αδικό την αστυνομία. Όντως, στο θέμα των τοξικομανών, η αστυνομία έχει τον τελευταίο λόγο. Είναι ο έσχατος τροχός της αμάξης. Mm-hmm. Είναι θέμα Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατόπιν κεντρικά και Δήμου Αθηναίων. Και όντως, εάν πιάσει τους τοξικομανείς, θα τους πάνε στο τμήμα, θα τους κρατήσουν με προβλήματα, θα τους πάνε στην εισαγγελία, θα τους αφήσουν και πάλι. Δεν βγαίνει άκρη. Το αυτό και με τους τοξικομανείς βαποράκια. Εκεί όμως που θέλω να πω είναι ότι και τα βαποράκια, οι τοξικομανείς καταρχήν πάνε εκεί που πάνε τα βαποράκια που τους δίδουν, τους πουλάνε τη δόση. Mm-hmm. Η αστυνομία όμως δεν έχει, και εκεί θεωρώ ότι έχει ευθύνη, δεν έχει βρει τους εμπόρους που καθημερινά δίδουν τα ναρκωτικά στα βαποράκια και αυτά τα πάνε στους ταξικομανείς. Δεν τους έχει πιάσει αυτούς τους εμπόρους. Λάθος προτεραιότητας λέτε. Λοιπόν, διότι αν έπιανε αυτούς τους εμπόρους, θα φεύγαν από εκεί σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, αυτό έτσι κι αλλιώς θα τελειώσει, δεν είναι εύκολο, δεν τελειώνει. Λοιπόν, θα μπορούσε όμως να πιάνει εμπόρους. Ναι, ναι. Δηλαδή, εμείς πώς ξέραμε ότι πρόπερση στην Ομόνια οι Νιγηριανοί κάτω από το μετρό δίναν στα βαποράκια και αυτά τα πηγαίνανε στην Ομόνια μετά και τα δίναν και τα πουλάγανε στους τοξικομανείς. Μέρα μεσημέρι τα βλέπετε. Ναι. Έτσι. Τώρα, η αστυνομία, εγώ από την πείρα μου τη διακρίνω στις εξής κατηγορίες στους αστυνομικούς. Mm-hmm. Αστυνομικοί των τμήματων. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι ευγενείς στον κόσμο, στα τμήματα. Αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες στο δρόμο. Σημειωτέων ότι τα περισσότερα ατυχήματα σαν ποσοστό στην αστυνομία τα έχουν οι λεγόμενοι αμεσοδρασίτες, τα μέλη δηλαδή της άμεσης δράσης. Διότι πηγαίνουν σε άγνωστα μέρη με άγνωστους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα, τα παραβατικά. Στο δρόμο, η μεγάλη πλειοψηφία είναι ευγενής. Υπάρχουν όμως και αρκετοί, θα έλεγα, άγριοι, οι οποίοι, όχι πολλοί, αλλά αρκετοί στο ποσοστό, οι οποίοι αναλόγως φέρονται, αναλόγως με ποιον έχουν να κάνουν απέναντί τους. Και πώς τους μιλάς και πώς τους φέρεσαι, αλλά και αυτοί πώς σε κόβουν εντός εισαγωγικών ότι είσαι κοινωνικά. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία, τα ΜΑΤ. Εκεί έχουν μια άλλου είδους εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαίο ότι προ αρκετών ετών στο τμήμα της Κεσαριανής τα ΜΑΤ κατά 90% ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Όχι μόνο εκεί. Έτσι. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά το πρόβλημα που ταλανίζει τον καθημερινό πολίτη και η κίνησή μας πολιτών κοινωνία τώρα για την καθημερινότητα κυρίως ενδιαφέρεται είναι η μικροεγκληματικότητα.
που στο σημείο αυτό, δηλαδή κλοπές, διαρρήξεις κλπ. Που στο σημείο αυτό, στα 5 μήνες που έκλεισε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει κάνει τίποτα να βελτιώσει, είναι η ίδια κατάσταση, για την οποία εγώ δεν ψέγω τη Νέα Δημοκρατία, που είναι η ίδια κατάσταση, την ψέγω όμως για το γεγονός ότι δημαγώγησε επί 2 έτη προεκλογικά, ότι μόλις εγώ ανέβω στην εξουσία, νόμος, τάξεις, δεν θα υπάρχουν ούτε κλοπές, ούτε διαρρήξεις, ούτε τίποτα. Εκεί δημαγώγησε. Και βεβαίως ο κόσμος το πίστεψε. Η μικροεγκληματικότητα λοιπόν είναι αυτό που ταλανίζει τον κόσμο καθημερινά. Επίσης στην αστυνομία σαφώς υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα. Βεβαίως υπάρχουν. Τα ανταλλακτικά, τα λάστιχα στα περιπολικά, η έλλειψη επαρκών οχημάτων, επαρκής επάνδρωσης αστυνομικών σε τμήματα που ανέφερε και ο κύριος Ρήγας και ο κύριος Τσίπρας. Βεβαίως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Όμως ο αστυνομικός πρέπει να λειτουργεί με ψυχραιμία. Και σας λέω, η μεγάλη πλειοψηφία λειτουργεί. Προμηνώς έτυχε να μου σπάσουν το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας. Πήγα 4-3 το πρωί και ένα καταθέσω στο αστυνομικό τμήμα. Τους πιάσανε 2 που το κάναν. Το τι βρυσίδι ρίχναν αυτοί στους αστυνομικούς, γιατί δεν είχαν να χάσουν και τίποτα, δηλαδή αφού τους πιάσαν. Οι αστυνομικοί μου κάνουν εντύπωση με τι ψυχραιμία τους αντιμετωπίζανε. Και με ευγένεια, θα έλεγα. Θα είχαν τελειώσει την τριετή εκπαίδευση του κυρίου Ρήγα. Λοιπόν, αυτό. Και βεβαίως επισημαίνω, βεβαίως, ότι υπάρχει περισσότερη αστυνόμευση, φαίνονται περισσότεροι αστυνομικοί στο μετρό ή στους δρόμους, βεβαίως υπάρχει. Όμως η εγκληματικότητα στο βαθμό που ήταν, στον ίδιο βαθμό είναι και σήμερα. Βλέπετε σε όλη την Ελλάδα και ληστείες υπάρχουν και σιδερώματα υπάρχουν και στα μαγαζιά μπαίνουν και κλέβουν και ληστεύουν κλπ. Τα ίδια και τα ίδια. Κύριε Ρήγα, θέλω να σας πω λίγο τα μηνύματα των τηλεθεατών μας. Ο κύριος Βασίλης λέει, κυρία Γιάννη, καλησπέρα. Okay, λόγω εργασίας μου έχω γυρίσει τον κόσμο 10 φορές. Παντού το ίδιο συμβαίνει. Απλώς αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που έταξε την οικονομία και κάνει νόμο και τάξη χαϊδεύοντας αυτιά. Ο κύριος Τάσος λέει, είναι απλό τι ετοιμάζουν στα πανεπιστήμια. Για εσάς το λέει, κύριε Βάμβουκα. Και κάνουν συνέχεια κουβέντα για το ποιος πρέπει να μπαίνει μέσα. Ιδιωτική ασφάλεια. Μετρήστε ιδρύματα και βγάλτε το λογαριασμό. Μιλάμε για μπίζνα εκατομμυρίων. Εσείς δεν θα μπορούσατε με τις δυνάμεις που έχετε να φυλάτε και τα πανεπιστήμια, σωστά? Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν θέλουμε να είμαστε έξω από κάθε ένα πανεπιστήμιο, εννοείται. Μακάρι η αστυνομία να ήταν στα αστυνομικά τμήματα και να τους ζητάμε. Το πανεπιστήμιο με δικούς του πόρους. Να προσλάβει security. Για ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει πόρους, το να δίνει 100-200-300 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, άνετα μπορεί να φυλάξει. Πάντως. Αντί δηλαδή τα χρήματα. Ο κ. Βάμκος έχει ένα απόλυτο δίκιο. Αυτό που ισχύει παντού στον κόσμο. Ναι. Και αυτό που λέμε σε κάθε περίπτωση. Προφανώς δεν χρειάζεται η αστυνομία να είναι κάθε φορά έξω από τα πανεπιστήμια, έξω από τις πρεσβείες, έξω από τον οποιοδήποτε χώρο, έξω από τις εφορίες. Γιατί μπαίνανε και στις εφορίες όλο το προηγούμενο διάστημα. Πάντου λέμε. Η κυρία Ευαγγελία στέλνει ένα εκτενές μήνυμα και αναφέρεται στην ασφάλεια πολιτικών και σημαντικών προσώπων και λέει ότι φυλάει η αστυνομία αυτούς και δεν έχουν αστυνομικούς στα Μέγαρα, στη Νέα Πέραμο, στον Ασπρόπυργο, στο Ζεφύρι, στο Μενίδη, στα Εξάρχεια. Όσο στέλνουν αστυνομικούς, τόσο οι νεαροί που παίζουν με τη δημοσιότητα θα εμφανίζονται. Πολλές φορές λέει κάλεσε την αστυνομία και η απάντηση ήταν δεν έχω κανέναν, είμαι μόνος. Ισχύει, υπάρχει μου ένας άνθρωπος μόνος στα αστυνομικά τμήματα, κύριε Ρήγα? Υπάρχουν τέτοια προβλήματα υποστελέχωσης σε μεγάλα αστυνομικά τμήματα. Υπάρχουν τμήματα ασφαλείας τα οποία πολλές φορές είναι κλειστά το βράδυ και λειτουργεί μόνο το αστυνομικό τμήμα από κάτω, ενώ θα πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν δήμοι, ολόκληροι δήμοι, 100 και 200 χιλιάδων ατόμων, οι οποίοι το βράδυ δεν υπάρχει περιπολικό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πολύ σωστά είπε ο κ. Φίλης πριν από λίγο. Απλά ήθελα να προσθέσω ότι δεν είναι και η φύση της δουλειάς του κάθε αστυνομικού η ίδια σε κάθε υπηρεσία. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο και οι συνάδελφοι, για να μην αδικούμε, και οι συνάδελφοι των ΜΑΤ, οι οποίοι δέχονται πέτρες, μολότοφ. Τι εκπαίδευση έχουν οι συνάδελφοι των ΜΑΤ? Είναι αυτή η τριετή σαν εσάς ή είναι? Σε όλες τις υπηρεσίες πηγαίνουν οι αστυνομικοί, με αυτή είναι για εκπαίδευση. Απλά κάνουν κάποιες εκπαιδεύσεις. Οι τρίμηνοι πού πάνε? Οι ειδικοί φρουροί που έχουν πάρει την τρίμηνη μόνο εκπαίδευση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα που θα πάνε. Ναι. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει, είναι ότι θα στελεχώσουν την δίκυκλη αστυνόμευση της ομάδας Δίας.
και ενδεχομένως κάποιες άλλες υπηρεσίες ακόμα. Θα βγουν έξω στις γειτονιές. Γιατί έχουν κάνει ειδικές δυνάμεις και θα μπορούν να το διαχειριστούν. Καλά, μην τους έτσι περιγελούμε όμως. Δεν περιγελώ κανέναν εγώ. Κυρία Γιάμαλη, μην το υποτιμούν και οι συνάδελφοι, οι ειδικοί φρουροί ή προερχόμενοι από ειδικοί φρουροί, διότι ομογενοποιήθηκαν η συντηρητική πλειοψηφία, έχουν δώσει δείγματα γραφής. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και νεκρούς. Μην ξεχνάμε τον κύριο Ευαγγέλη Νέλη, τον Σκυλογιάννη, ανθρώπους οι οποίοι τους έχασαν τη ζωή τους στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Είμαστε όλοι, προσπαθούμε να το μετερίζεται ο καθένας, είτε είναι στο αστυνομικό τμήμα, είτε είναι στην ασφάλεια, είτε είναι στην τροχέα, είτε είναι στα ΜΑΤ, να προσπαθήσουν να δώσουν, να καλλιεργήσουν το αίσθημα ασφάλειας. Θα μου επιτρέψετε όμως και εμένα ως πολίτη να νιώθω πολύ πιο ασφαλής και ότι ζω σε μια ευνομούμενη χώρα όταν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί. Και με τρεις μήνες εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καλά εκπαιδευμένος αστυνομικός. Θέλω να είναι τρία χρόνια και τέσσερα και πέντε, μη σας πω, για να μπορεί να είναι ψύχρεμος, να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις, να έχει αντανακλαστικά, να ξέρει να ελέγχει τα νεύρα του, να μπορεί να αμυνθεί όταν χρειάζεται, με σοβαρούς όρους, όχι με κλωτσοπατινάδες. Και πρέπει να υπάρχει και διαχρονική εκπαίδευση σε όλα τα χρόνια υπηρεσίας του. Επανεκπαιδεύεστε εσείς. Υπάρχουν κάποιες επανεκπαιδεύσεις, μακάρι να είναι ακόμα περισσότερες. Υπάρχουν επανεκπαιδεύσεις κατά διαχρονικά διαστήματα. Συγγνώμη, τα ΜΑΤ δεν έχουν εκπαίδευση συνεχή. Κάνουν συνεχή εκπαίδευση και όλες οι συνάδελφοι. Και βέβαια υπάρχει και ένας αστυνομικός ο οποίος πάει σε μια υπηρεσία. Δεν σημαίνει ότι καταλήγει το τέλος του βίου του. Τα ΜΑΤ είναι εκεί. Ειδικό σώμα που είναι για τη βία των πόλεων. Καταστολής. Δεν είναι τώρα, αν θέλουμε, το έγκλημα ούτε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα των ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ θα έπρεπε να είναι όπως είναι ο ρόλος τους. Να είναι μονάδα αποκατάσταση τάξης. Έπρεπε να είναι στο γουδί, στην υπηρεσία τους και να βγαίνουν έξω όταν υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα σε εκτεταμένα επεισόδια. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τα ΜΑΤ να είναι σε κάθε γωνία οπουδήποτε, να έχουμε και μια δημιουργία ΜΑΤ. Δημιουργία ΜΑΤ να φυλάμε τη στάση του τρόλεϊ στην Πατησίων. Δημιουργία ΜΑΤ να φυλάμε τα γραφεία του Πασόκ στη Χαριλάου Τρικούπη. Δημιουργία ΜΑΤ. Και μιλάμε για αστυνομικούς οι οποίοι με την εξάρτηση την οποία έχουν πάνω τους δεν μπορούν ούτε καν να τρέξουν να συλλάβουν κάποιον ο οποίος εκείνη τη στιγμή του κάνει μια επίθεση. Είναι σαφές. Κύριε Καραγκούνη, κάτι θέλατε να πείτε. Κοιτάξτε. Οι αστυνομικοί μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και κάνουν καλά τη δουλειά τους, αρκεί να υπάρχουν και εμπνευσμένες ηγεσίες να επιβάλλουν αυτό που πρέπει να επιβάλλουν, να επιτελέσουν το έργο τους με όλη, προφανώς, με την τήρηση του νόμου. Σωστά το λέτε, κύριε Γιάμαλη, έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία. Ναι. Αλλά να μην αυτό που είπα και πριν, να μην αφοπλίζουμε την αστυνομία και να μην τη βάζουμε σε μια λογική. Μην την παροπλίζουμε όμως. Αυτό ακριβώς. Όχι, να την παροπλίζουμε. Ναι. Γιατί ισχύει και αυτό. Ναι. Ο αστυνομικός δεν είναι να είναι μόνο μέσα στα γραφεία. Ο αστυνομικός πρέπει να βγει έξω και θέλει να βγει έξω, πιστέψτε με, κυρία Γιάμαλη. Γι' αυτό λέω ότι ποια είναι η κατεύθυνση. Γιατί ο κόσμος δεν είναι τυχαίο. Λέγαμε πριν τις εκλογές. Το 70% δεν νομίζω ότι κάποιος που ακούει τον κύριο Ρήγα που είναι και εορτάζοντας ερεθίζεται εδώ και νιώθει δύσκολα. Κάθε άλλο, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι πολλοί αστυνομικοί που έχουν δημόσιο βήμα και εκπρόσωποι συγκεκριμένων, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι συγκεκριμένων δυνάμεων κτλ. Δεν μιλάνε σαν τον κύριο Ρήγα, τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο κύριο Ρήγα και όλοι οι συνδικαλιστές, οι άνθρωποι που ασχολούνται, προφανώς έχουν τις απόψεις τους και μεταφέρουν και σωστό είναι και έτσι πρέπει να γίνεται. Λέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πριν τις εκλογές. Κατά 70% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια. Δεν ήταν τυχαίο. Ήταν πολλά πράγματα τα οποία συνέτειναν στο να υπάρχει αυτή η άποψη του κόσμου. Ήταν ο νόμος Παρασκευόπουλου, ήταν αυτά τα. Περιμένετε λίγο. Και εσείς δύο χρόνια την καλλιεργούσατε κάθε μέρα μέσα στα μέσα ενημέρωση. Προσέξτε. Πάντως και εσείς περάσετε ένα ποινικό κώδικα και καλά για να γίνουν οι Μολότοφ και οι κατοχοί. Ό,τι θέλετε να τα πούμε. Κακούργημα και τελικά είχε από το πλάι ξέπλυμα. Όχι, όχι, όχι. Θα τα πούμε όλα. Τα έχουμε ξαναπεί μαζί, κύριε Καρμπούνη, αλλά δεν πειράζει. Αλλά το να έχει μια Μολότοφ στο σακίδιό σου και να είσαι μέσα στη μάχη. Γιατί την πήρε τη Μολότοφ, για να κάνει βόλτα. Αυτός που κάνει βόλτα, προσέξτε, γιατί μιλάμε για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Αυτός που βάζει μια Μολότοφ στο σακίδιό του και κάνει βόλτα. Μαζί σας. Δεν είναι κακούργημα. Να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο να το καταλάβει. Εμείς τι λέμε, μόνο όταν είναι στη μάχη, όταν είναι στη σύγκρουση, όταν είναι σε επεισόδια. Μόνο τότε είναι κακούργημα. Να το καταλάβουμε τι λέει ο νόμος, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Να την έχει πάνω του. Να την έχει πάνω του, αλλά
Όταν μπαίνει σε μια σύγκρουση, κύριε Τσίπρα, και είσαι απέναντι αστυνομική και είσαι σε μάχη, και να την φέρει πάνω, τι την έκανε. Πήγε να κάνει βόλτα με τη Μολότο. Αυτό που, είπα, που υπόθηκε. Ναι, επ' αυτού. Αλλά να ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου. Τότε γιατί και ένας που πάει και έχει όπλο μαζί του είναι πλημέλημα και δεν είναι κακούργημα. Και αυτό το όπλο για τον ίδιο λόγο, με αυτή τη λογική. Έχετε κάνει κακούργημα τη Μολότοφ και παραμένει πλημέλημα το όπλο. Θα επανέλθω. Λοιπόν, όταν λέγαμε τους μπαχαλάκηδες, είπα για τον νόμο Παρασκευόπουλο. Είπα για τα καψίματα τα καθημερινά. Για τον κόσμο που καίγαν μέσα στα τρόλεϊ, που τους πετάγαν έξω. Γιατί θα ξεχάσουμε και τι γινόταν σε αυτή τη χώρα. Θα πάθουμε αμνησία. Λοιπόν, γι' αυτό και όταν υπήρχε και μια λογική στελεχών, να λένε τους μπαχαλάκηδες συλλογικότητες. Να λένε δεν πειράζει που μπήκε το αλυσοπρίωνο. Να λένε δεν πειράζει, δεν είχαν και κανένα Καλάζνικοφ. Όταν έχουμε τέτοια λογική και τα λένε υπεύθυνα στελέχη αυτά τα πράγματα, τι θα καταλάβει και ο. Θέλω να σας ακούω να βάζετε μέσα και την Combat 18 όμως, που δεν τη βάζετε. Πώς είπατε. Θέλω να σας ακούω να βάζετε μέσα σε όλη αυτή την, το επιχείρημά σας και την ακροδεξιά ομάδα που μπράβο που τη συνέλαβε πέρυσι η αστυνομία. Πέρυσι πρόπερσι ήταν. Ποιος μιλάει για τα άκρα. Λοιπόν, που είχαν 50 κιλά νητρικής αμμονίας και το περνάμε έτσι αβαβά, γιατί εδώ είναι μόνο τα ροπαλάκια των αναρχικών. Κανένας, όποιος και αν κάνει έκνομες πράξεις. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Στη χώρα. Όποιος κάνει έκνομες πράξεις θα υποστεί συνέπειες του νόμου. Μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό το πράγμα, γιατί συγγνώμη τώρα, ακούω πολλές φορές τις κουβέντες. Αυτό το βασικό και το αυτονόητο. Όποιος κάνει έκνομες πράξεις, λέει στο κύριο Βάμβουκας, έχει δίκιο. Είναι μέσα στο πανεπιστήμιο λοιπόν και κάποιος κάνει έκνομες πράξεις. Μα τον αφήσουμε. Δεν πειράζει. Εδώ έπρεπε να κάψει και το Πολυτεχνείο. Και κάψαν το Πολυτεχνείο την άλλη φορά. Όχι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή πολιτική αντιπαράθεση. Επί άλλων κυβερνήσεων κι εγώ τουσαν. Αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε ένα τέλος σε όλα αυτά. Και προφανώς έχει δίκιο ο κύριος Βάμβουκας. Να υπάρχει στην είσοδο το ποιος μπαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο για τους φοιτητές. Δεν είναι ούτε για τον μπαχαλάκι, για τους μπαχαλάκηδες, ούτε για τον οποιοδήποτε ναρκωμανή, για τον τοξικομανή, για τον κλέφτη, δεν ξέρω ποιον άλλον. Είναι για τους φοιτητές. Όποιος λοιπόν μπαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο πρέπει να έχει κάρτα. Αν δεν έχει κάρτα έξω από το πανεπιστήμιο στην είσοδο, δεν θα μπορεί να μπει μέσα. Αυτό πρέπει να το συμφωνήσουμε και πρέπει να γίνει. Το λέει Υπουργός Παιδείας, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει πράξη. Και άμεσα να γίνει πράξη. Μάλιστα. Διότι διαφορετικά δεν μπαίνει αρχή, μέση και τέλος, κυρία Γιάμαλη. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Αυτό που γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες πρέπει να γίνει και στη χώρα. Κύριε. Κύριε Τσίπρα, θέλω και από εσάς ένα σχόλιο, αλλά μετά να αλλάξουμε θέμα, γιατί είναι και πολλά τα οικονομικά. Των πανεπιστημίων. Εγώ δεν είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Αλλά τα πανεπιστήμια ήταν πάντα χώρος διακίνησης ιδεών. Και αυτό είχε μεγάλη σημασία και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Το γεγονός ότι υπάρχει μια τάση στεγανοποίησης τους από την κοινωνία δεν είναι μια τάση θετική. Πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται κάτι. Όχι, δεν είπα για σας. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν είπα για σας. Όχι, το λέει και ο Καραγκούνης. Ναι. Να μπαίνουν όλοι με κάρτα. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή πρέπει τα πανεπιστήμια γενικά να είναι ανοιχτά. Τσίπρα. Όχι, όχι. Σας είπα την εμπειρία από το δικό μου πανεπιστήμιο. Να πάει κάποιος να κάνει Μολότοφ, σας λέω ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Όταν λένε ανοιχτά, ποιος. Θα έρθει κάποιος να βγάλει ένα λόγο εκεί μέσα. Να έρθει. Θα πάρει την κάρτα του, θα πάρει μια είσοδο και θα μπει. Όπως μπαίνει και στη Βουλή, όπως μπαίνει και στη Πρεσβεία. Για πολλές δεκαετίες το γεγονός του πανεπιστήμια ήταν ανοιχτά. Δεν εμπόδισαν ούτε τη λειτουργία σου ούτε τίποτα. Ίσα ίσα που δημιουργούσαν περισσότερο πλούτο κοινωνικό. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας πάνω στο οποίο έπαιξε η δημοκρατία προεκλογικά. Αντικειμενικά από την άποψη της εγκληματικότητας και της σκληρής και της πιο ήπιας δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Θεωρώ μάλιστα ότι θα γίνουν χειρότερες συνθήκες γιατί ακριβώς απομακρύνονται δυνάμεις από αλλού για να συγκεντρωθούν στο κέντρο της Αθήνας και να υπάρχει το επικοινωνιακό σοου ότι δεν ξαναγίνανε επεισόδια, δεν πέφτουν πολλές Μολότοφ, πέφτανε 200 πέρυσι και φέτος πέφτουν 50 κτλ. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Υπάρχουν χώρες, και στη Γαλλία συμβαίνει αυτό, και στη Βρετανία, μιλάω για ευρωπαϊκές χώρες, που υπάρχουν μεγάλες περιοχές προαστίων που είναι δύσκολο να πλησιάσεις και υπάρχει ο αστυνομικός και αισθάνεσαι ασφάλεια. Και εύχομαι να μην φτάσουμε ποτέ σε ένα τέτοιο σημείο. Ναι. Άρα δεν είναι μόνο θέμα αστυνομίας και παρουσίας αστυνομίας. Το πρώτο πράγμα είναι η κοινωνία, να μην υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πεταμένο έξω, γιατί προφανώς θα φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και το δεύτερο, να υπάρχει μια αστυνομία που να κάνει συνολικά τη δουλειά της. Δεν είναι η δουλειά της αστυνομίας αυτό που βλέπουμε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι όλα τα άλλα. Και 130 αστυνομικοί που έχουν σκοτωθεί, κύριε Ρίγα, ξέρετε από τι έχουν σκοτωθεί. Κατά κύριο λόγο, 90% από το έγκλημα είναι. Από το έγκλημα, την εγκληματικότητα. Θέλω να πω ένα τελευταίο και να αλλάξουμε μετά θέμα. Και ας διαμαρτυρηθεί η κυρία Γιάμαλη. Απλώς ότι βεβαίως και οι ιδέες
δεν είναι σε όλα πράγματα ουδέτερες και η μάχη των ιδεών, εν πάση περιπτώσει, έχει εντάσεις και φάνηκε αυτό σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα όπου για να πας, για να στείλεις το παιδί σου πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερό πορτοφόλι και δεν έκαναν δεκτό υπουργό της σημερινής κυβέρνησης γιατί έχει μιλήσει όπως έχει μιλήσει για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Που ήταν απόφυτος. Δεν πρόλαβε να είναι απόφυτος. Που σπούδαζε, που πήγαινε εκεί το παιδί σχολείο. Επομένως, ναι, και οι ιδέες έχουν εντάσει. Επειδή υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι δεν μπορείς να μπεις πολλές φορές στο πανεπιστήμιο και δημιουργούνται προβλήματα κτλ. Σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα λοιπόν, που δεν είναι όποιο και όποιο ίδρυμα. Ήταν τέτοια η αντίδραση που ο υπουργός επέλεξε να μην πάει. Και από απόφυτους και από καθηγητές και από φοιτούντες, εν πάση περιπτώσει, που είπαν ότι ο κύριος που έχει προσβάλει. Δεν είναι ευπρόσδεκτος. Τον Αλέξη Γρηγορόπουλο δεν είναι ευπρόσδεκτος. Ναι, αλήθεια είναι. Γιαμαλή, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ και με αυτά να κλείσουμε. Πολύ σύντομα. Μία ερώτηση στον κύριο Καραγκούνη και στον κύριο Τσίπρα, που είναι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παραδέχεστε ότι το πρόβλημα. Ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο. Το δέχεστε αυτό ότι είναι επικίνδυνο επάγγελμα? Νομίζω ομονοούν σε αυτό. Τότε λοιπόν σε αυτό το κοινοβουλευτικό βίο, σε αυτή τη Βουλή, τα δύο μεγάλα κόμματα κατεβάστε μια κοινή υπουργική απόφαση ή μια κοινή τροπολογία, ένα κοινό νόμο, ο οποίος να λέει ότι το επάγγελμα για αυτούς τους 130 νεκρούς, είναι ελάχιστο φόρο τιμής, ότι το επάγγελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο. Δεσμεύεστε? Τι σημαίνει αυτό? Τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά? Όχι μισθολογικά. Δεν είναι αυτό το αίτημά μας. Να αναγνωριστεί το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο. Αυτό το έχουν αναγνωρίσει. Να αναγνωριστεί με νόμο. Είναι ηθικό θέμα για σας? Βεβαίως, για τους 130 νεκρούς που πολύ καλά γνωρίζετε, το είπε και ο κ. Τσίπρας. Να σας πω κάτι, κύριε Ρήγα. Για τους 130 νεκρούς, γιατί έχω και ένα πρόσφατο περιστατικό, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο γενναίοι. Υπάρχει νόμος. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο γενναίος ο νόμος για τα θύματα και για τις οικογένειες. Ακριβώς. Ασφαλώς. Γιατί πολλές φορές, το ξέρετε και εσείς κύριε Ρήγα, είναι λίγο δύσκολο να αποδείξεις. Επειδή έχουν γίνει τέτοια περιστατικά, επειδή τα γνωρίζω και προσωπικά. Ότι είναι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και εξαφορμής. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εκεί πρέπει να το δούμε σίγουρα στον νόμο. 130 νεκροί είναι ένεκα υπηρεσίας. Να υπάρχει μια πιο ευρύτατη προστασία. Από παθολογικά αίτια. Μιλάμε ένεκα υπηρεσίας. Πάνω στη δράση, από πυροβολισμούς, από ατυχήματα πάνω σε μια καταδίωξη. Όχι ότι πήρε το πιστόλι και πυροβολήθηκε. Ο νόμος λέει μόνο για ένα αεροπορικό, αν τέλος πάντων υπήρξε αεροπορικό. Είναι πολύ, πολύ περιοριστικό ο νόμος. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευρύτεροι σε αυτό. Αντιθέτως, η πολιτεία ακόμα και τώρα δεν αποκαταστεί τις οικογένειες και τα παιδιά των αστυνομικών. Είναι λίγο περιοριστικό το πλαίσιο, κύριε Ρήγα. Γι' αυτό το λέω ότι πρέπει εκεί, στους ανθρώπους που μένουν πίσω, έχουν χάσει αστυνομικούς στην ώρα του καθήκοντος ή, να σας πω και κάτι, ίσως και μισή ώρα αργότερα από το καθήκον, ίσως και μία ώρα αργότερα από το καθήκον. Με άλλο τρόπο από ό,τι προβλέπει ο νόμος, πρέπει λοιπόν ο νόμος να έχει μεγαλύτερη και ευρύτερη προστασία. Άρα, και θα αυτό συμφωνήσω και πρέπει να το κάνουμε. Πεδίο δόξη λαμπρών λοιπόν. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Φίλη. Προχωρήστε για νομοθετική έχει ως περιστατικό γι' αυτό και το σκέφτομαι. Και στους στρατιωτικούς υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Κύριε, θέλω να πάμε τώρα σε άλλο θέμα, να αλλάξουμε κεφάλαιο, να πάμε σε αυτά που αφορούν την τσέπη μας, που αφορούν πάρα πολύ κόσμο και τον προβληματίζουν πραγματικά στην καθημερινότητά του. Κύριε Καραγκούνη, πέρασε το φορολογικό σας νομοσχέδιο νωρίτερα. Υπήρξαν και κάποιες, επί της αρχής ψήφισαν και τα υπόλοιπα κόμματα κάποια άρθρα επί της αρχής, με συγχωρείτε. Υπάρχει ένα ζητηματάκι όμως. Αλλιώς τα είχατε τάξει στη μεσαία τάξη και... Αλλιώς συμβαίνουν. Πού πάει, πού πήγε η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, πού πήγανε οι άλλες σας υποσχέσεις. Η οικονομία, τα λέτε κι εσείς, είναι ανωδική η πορεία της, οι προβλέψεις πάνε καλά. Σας τα άφησε και μια χαρά ωραία νοικοκυρεμένα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι η φοροελαφρύνση για τη μεσαία τάξη, κύριε Καραγκούνη? Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει μειώσεις 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ελαφρύνσης, φοροελαφρύνσης στον κόσμο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών. Μέχρι τα 50 χιλιάρικα είναι ένα 20 το χρόνο όμως. Συγγνώμη. Μέχρι τα 50 χιλιάρικα είναι ένα 20 25 το χρόνο. Θα σας πω το εξής. Θα μας τα πει και ο κύριος Βάμουκας και ο κύριος Καψόχας που παρακολουθούν περισσότερο το. Ξέρετε ότι μέχρι 10.000 ευρώ η φορολογία πέφτει από το 22% στο 9%. Αυτό είναι πρακτικά 1.300 ευρώ λιγότερα βάρη στους πολίτες. Θα μου πείτε αυτό είναι. Θα σου πω. Ναι.
Όχι, είναι. Αφορά του πάντε. Εντάξει. Αφορά όμω. Αφορά 6,5 εκατομμύρια κόσμο. Και επειδή. Μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια συζήτηση. 6,5 εκατομμύρια, ναι. Τόσο αφορά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, γιατί μιλάμε για τη μεσαία τάξη. Μέχρι πόσα είπατε, με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Μέχρι πόσα είπατε ότι είναι. Από το 22% στο 9% μέχρι 10.000 ευρώ. Θα μου πείτε, είναι μεσαία τάξη. Κοιτάξτε, σίγουρα αφορά όμως πάρα πολύ κόσμο. Και σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερο, γιατί οι φορολαφρύσεις από εκεί και πάνω είναι λιγότερες. Πρέπει όμως και προφανώς όσο περνάει, γιατί είμαστε ακριβώς στον πρώτο χρόνο, έτσι, ούτε στις πρώτες 4 μήνες. Και η λογική μας είναι να πάει καλύτερα η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και μεγαλύτερες εραφρύσεις. Ήδη το κάναμε με τον ένφια, ήδη το κάναμε με τη μείωση, το κάνουμε τώρα, το νομοθετούμε για τη μείωση στα φυσικά πρόσωπα και στα νομικά πρόσωπα. Και αυτό είναι μεσαία τάξη. Όταν σε ένα επιχειρηματία, σε αυτό που ασχολούμε, μάλλον σε ένα επιχειρηματία. Από το 28% πάει στη φορολογία στο 24% και θα το πάμε στο 20%, και αυτό είναι μεσαία τάξη. Ένας βιοτέχνης, ένας επαγγελματίας. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι είναι ένα συνολικό πλαίσιο. Εμείς, ό,τι χρήματα εντός εισαγωγικών βγάζει το κράτος ως υπερπλεώνασμα, και θέλουμε το υπερπλεώνασμα να είναι πολύ μεγαλύτερο όταν μειωθεί ο στόχος του 3,5%. Ό,τι λοιπόν είναι πάνω από το στόχο θα δίνεται πίσω στην κοινωνία με φορολαφρύνσεις. Και αυτή είναι απόλυτη δέσμευσή μας. Πετύχαμε πολλά τους πρώτους 4 μήνες. Φέραμε νωρίτερα τα μέτρα τα οποία είχαμε πει στον κόσμο ότι θα εφαρμοστούν από το επόμενο έτος. Τα φέραμε νωρίτερα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι στην πολύ θετική κατεύθυνση αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει και αυτά τα οποία ήδη εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Με το κοινωνικό μέρισμα τι έγινε? Και έχω λίγο μπερδευτεί. Λέγατε ότι οι άλλοι δίνουν ψίχουλα, που το 2016 έδωσαν 629 εκατομμύρια, το 2017 έδωσαν 750 εκατομμύρια, το 2018 έδωσαν 780, και εσείς δίνετε 175. Και κόβετε, μου έστειλε εδώ. Ποιος μου το έστειλε? Ναι. Μου πήρες τα μηνύματά μου, Σπύρο μου? Όχι. Μου το στείλανε μάλλον στο mail. Θα το βρω, μου λέει μια κυρία ότι είναι αμαία και δεν το δικαιούται γιατί έχει ένα μικρό σπιτάκι. Το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών ότι το όποιο πλαίσιο, το όποιο πλεόνασμα υπήρχε, δόθηκε. Και μάλιστα ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει: δεν υπάρχει να δώσουμε ούτε για καφέ, ούτε να μειώσουμε τον καφέ. Το θυμάστε. Το έχει πει και ο κύριος Σταϊκούρας, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε τον τρόπο και έχουμε αναλύσει που δόθηκαν και τα χρήματα, γιατί δόθηκαν και στη ΔΕΗ χρήματα, 200 εκατομμύρια ευρώ. Δόθηκαν στο πλεόνασμα, δόθηκαν στο κοινωνικό μέρισμα που αφορά περίπου 200.000 οικογένειες, με κριτήρια, τα ξέρετε τα κριτήρια, στους πιο αδύναμους, σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ναι. Και ειδικά. Προσέξτε. Καταφέραμε λοιπόν να δώσουμε, παρότι δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος και το είχε πει ο κ. Τσακαλώτος, να δώσουμε κοντά στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι πολλά. Είναι και το επίδομα θέρμανσης. Είναι και το επίδομα θέρμανση. Όχι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι 200 εκατομμύρια. Είναι 200 εκατομμύρια. Δεν λέω αυτό. Είναι η ΔΕΗ, αλλά 200. Θέλω να πω. Τετραπλάσιο ποσό, μα το λέγατε ψίχουλα, γι' αυτό ρωτάω. Θέλω να πω ότι παρότι, όπως ξέρετε, τα δώσετε το Δεκέμβρη, το ξέρετε και έτσι. Θα τα δώσετε νωρίτερα για να μην τα δώσει η επόμενη κυβέρνηση. Σας το είπε και ο Πρωθυπουργός. Για την άνοιξη, είπε. Για την άνοιξη, για το Πάσχα. Παρόλα αυτά, δώσαμε παροχές που φτάνουν κοντά στα 700-800 εκατομμύρια ευρώ. Συν το φορολογικό, έτσι. Γιατί είναι η μείωση του ένφια που μπαίνουν το μέσα σε αυτά τα οποία σας είπα. Συνταξιούχοι, γιατί θα τα παίξω, κύριε Καραγκού. Τι εννοείτε? Οι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα. Είπαμε ότι θα δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα. Είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σε αυτό που λέμε. Αλλά οι ελαφρύνσεις, τις οποίες έχουμε και φέρνουμε, πραγματικά αφορά στην ουσία το σύνολο του ελληνικού λαού. Λοιπόν, οπότε εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτά που έχουμε πει. Φέραμε νωρίτερα τα μέτρα ελάφρυνση από τότε που τα είχαμε πει. Και έχουμε μπροστά μας, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Η οικονομία θα πάει πολύ καλύτερα. Φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα. Να δώσουμε και περισσότερα στους πολίτες, όχι μόνο στους αδύναμους πολίτες. Έχετε δίκιο για τη μεσαία τάξη. Θέλει μεγαλύτερη ελάφρυνση. Ιδίως με δεδομένο ότι την κάνατε σήμερα προεκλογικά. Προφανώς, αλλά όταν καλύπτεις περίπου το σύνολο του ελληνικού λαού, είναι μέσα και μέσα. Μάλιστα. Κύριε Τσίπρα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το ακούω πάρα πολύ και θέλω να μου το εξηγήσετε εσείς που είστε και αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας, σωστά, του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πείτε μου κάτι, γιατί το άκουσα και θέλω να μου το εξηγήσετε. Γιατί αν είναι έτσι, φταίτε κι εσείς. Εσείς δώσατε τη 13η σύνταξη το Πάσχα στους συνταξιούχους και κόψατε από τα λεφτά που θα πάρει ο κόσμος στο κοινωνικό μέρισμα τώρα.
Γιατί εγώ αυτό άκουσα. Αυτό είπε και ο κύριος Σταϊκούρα στη Βουλή. Αυτό λέει και ένας άλλος κόσμος. Μήπως είναι έτσι και μήπως τσάμπα μαλώνουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, καταρχήν είναι θετικό που απομακρυνόμαστε όσο περνάει ο καιρός αντικειμενικά από τις 7 Ιουλίου και κάποια στιγμή ελπίζουν να σταματήσουν να λένε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι οτιδήποτε συμβαίνει φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η 13η σύνταξη ήταν ένα μόνιμο μέτρο που είχαμε πάρει εμείς ως κυβέρνηση. Ναι. Δεν ήταν κάποιο είδος κοινωνικό μέρισμα από αυτό που μοιράζουν στο τέλος του χρόνου λόγω του υπερπλεονάσματος. Και η Νέα Δημοκρατία με τα μέχρι τώρα δεδομένα το καταργεί. Δεν υπόσχεται απολύτως τίποτα. Το αφήνει και του χρόνου. Θα το καταργεί σε ένα μόνιμο μέτρο δηλαδή. Έτσι. Θα αλλά καταργήσει τη 13η σύνταξη που εσείς θα σπίσατε. Ναι, βέβαια. Ναι. Τη δώσαμε ως μόνιμο μέτρο, δεν ήταν κοινωνικό μέρισμα. Και ναι, μάλιστα, αλλά δεν τη δώσατε σε όλους, έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Τη δώσαμε σε όλους κλιμακωτά. Ναι. Ναι. Κάποιοι κατέληξαν να παίρνουν ψίχουλα, έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι πήραν λιγότερα από άλλους. Οκ, αλλά ήταν αυτό το οποίο δώσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε τα πάντα ψίχουλα. Γιατί εμείς δώσαμε, είχαμε δώσει το τετραπλάσιο μέρισμα σε 3.700.000 ανθρώπους πέρσι, το τετραπλάσιο ποσό, και η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για ψίχουλα. Εμείς η Νέα Δημοκρατία δίνει το 1/4 από ό,τι δώσαμε εμείς, το δίνει μόνο σε 175.000 ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό δεν το λέει ψίχουλα. Αλλά να πάω λίγο στην ουσία του ζητήματος. Καταρχήν με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, επίσημα πια. Η οικονομία στο δεύτερο τρίμηνο πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι προβλεπόταν. Δεύτερο τρίμηνο, σας υπενθυμίζω, ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Και αυτό είναι το οποίο έδωσε ένα έξτρα δημοσιονομικό χώρο για ορισμένα από αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το κοινωνικό μέρισμα είναι τόσο χαμηλό φέτος, σε διάκριση από τις τρεις προηγούμενες χρονιές? Για τον απλό λόγο ότι έφαγε ένα κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία, ναι, μεταξύ άλλων για να δώσει, ας πούμε, να δώσει μείωση του ένφια στις πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες, άνω των 500.000 ευρώ, παράδειγμα. Αλλά θέλω να έρθω στην ουσία της πολιτικής της, γιατί και με το φορολογικό και με τον προϋπολογισμό αργότερα πια αποκαλύπτεται. Πώς ήρθε η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα μετά τις 7 Ιουλίου? Νομίζω ότι τρία ήταν τα βασικά της αφηγήματα. Το ένα, τα περί ασφάλειας, το οποίο τα συζητήσαμε πριν. Η ανάπτυξη. Δεν θα αλλάξει, μάλλον θα χειροτερεύσει η κατάσταση. Το δεύτερο, η ανάπτυξη 4%, υπενθυμίζω. Θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα σαρώσει όλα τα εμπόδια και θα έρθει η ανάπτυξη. Και τρίτο, η ελεύθερη μεσαία τάξη. Τρία πράγματα ήταν. Λοιπόν, ανάπτυξη 4%. Όχι, δεν θα δούμε του χρόνου, δεν θα δούμε ούτε του παραχρόνου, ούτε τον επόμενο χρόνο, για μία σειρά λόγων. Ήδη η Νέα Δημοκρατία υπολογίζει για 2,8% για το 20, για να τις βγουν τα νούμερα, και δεν πρόκειται να πιάσει ούτε αυτό. Άρα αυτό το βάζουμε στην άκρη, αλλά δυστυχώς δεν θα υπάρξει ούτε η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης την οποία έχει υποσχεθεί. Μάλιστα. Θέλω να σας πω μόνο δύο πράγματα, δεν θα μπω σε νούμερα πολλά. Η μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων αφορά κυρίως τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ένα 64% των επιχειρήσεων δεν έχουν καν ούτε ένα ευρώ δηλαδή κέρδη. Έτσι. Και από τις υπόλοιπες, τα πολλά χρήματα από αυτά τα 658 περίπου εκατομμύρια που αφορούν την μείωση ακριβώς του φόρου επιχειρήσεων, τα 450 από τα 658 αφορούν το 1% των επιχειρήσεων. Σας το λέω ενδεικτικά για να καταλάβετε πού πάνε τα χρήματα. Δεν υπάρχει κανένας είδους προοδευτική φορολογία. Το ένα είναι αυτό. Το αν θα ωφελήσει αυτή η μείωση φορολογίας στην οικονομία θα το δούμε και στη συνέχεια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τα περισσότερα μέτρα σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, μάλιστα, δεν αφορούν έτσι κι αλλιώς στους μικρούς. Λέει όμως η Νέα Δημοκρατία και το λένε κι άλλοι, ναι, ότι δίνουν λεφτά, ναι, σε αυτούς που παράγουν πραγματικά, ναι, και δεν δίνουν φιλοδορήματα σε φτωχούς ή δεν φτωχοποιούν σώνει και καλά την κοινωνία για να δίνουν φιλοδορήματα. Μαθαίνουν να ψαρεύουμε, δεν μας χαρίζουν ψάρια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν, δεν είναι απλά κάποιοι φτωχοί που είναι φτωχοί και θέλουν βοήθεια. Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παράγουν και βρίσκονται σε δυσκολή οικονομική θέση. Αυτές οι επιχειρήσεις θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη την βοήθεια του μιας άλλης φορολογικής πολιτικής, ακριβώς για να ξεφύγουν από το πρόβλημα που έχει. Και στο θέμα του φόρου, και στο ζήτημα της χρηματοδότησης από τις τράπεζες, την οποία δεν έχουν, και στο θέμα των χρεών. Αυτές λοιπόν το φορολογικό νομοσχέδιο δεν βοηθούνται καθόλου. Και άλλωστε και οι επίσημοι φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν αντιδράσει σφόδρα για το, μάλιστα, νομοσχέδιο. Λοιπόν, το τελευταίο. Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, κύριε Τσίπρα. Αμέσως. Τα περισσότερα μέτρα του νομοσχεδίου αφορούν πολύ πλούσιους.
πολύ πλούσιους. Να σας διαβάσω ενδεικτικά για να καταλάβετε. Οι οποίοι θα δώσουν δουλειές όμως, κύριε Τσίπρα, δηλαδή εγώ θα σας τα λέω. Πολύ πλούσιους που δεν δίνουν δουλειές. Να σας πω ενδεικτικά. Μειώνουν τη φορολογία μερισμάτων. Τα μερίσματα είναι κάτι που μπαίνουν στην τσέπη, δεν πάει καθόλου για επένδυση. Δεν έχει καμία ιδέα. Τα κέρδη δηλαδή. Φορολόγηση, μειώνουν τη φορολόγηση εταιριών που επενδύουν σε εκείνη την περιουσία. Τη φορολόγηση εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Τη φορολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων. Το φόρο προσώπων με πάρα πολύ υψηλό εισόδημα που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Λοιπόν, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με κανένα αντιξαγγελική προοπτική. Και το τελευταίο και τελειώνω. Εμείς είχαμε προγραμματίσει και εξαγγείλει κατά το 2020 ένα ορισμένο μείγμα φορολογικής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα φέρνει ένα άλλο. Αν συμπληρωθούν αυτά τα δύο, σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς και συνταξιούχους ειδικότερα, έχουμε επιβάρυνση των προγράμματων της Νέας Δημοκρατίας. Για τα 20.000 ευρώ, για παράδειγμα, εισόδημα είναι τη τάξη των 380 ευρώ, για τα 25.000 είναι τη τάξη των 560 ευρώ και το καθεξής. Δεν ξέρω πώς ονομάζει, μεσαία τάξη όχι, ένα αλλά λεπτό. Δεν είναι ελάφρυνση. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καλοκαιρινέ, παράκληση, κυρία Κατερίνα Ποεγάλεο, για να τα σκεφτεί ο κύριος Καραγκούνης, ο γιος μου είναι 38 ετών, έχει 70% αναπηρία και δεν δικαιούται επίδομα. Η κυρία Ελένη από Κυψέλη, θα κάνουμε Χριστούγεννα, κύριε Καραγκούνη, αφού θα κόψετε τα επιδόματα. Άραγε θα ζήσουμε μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Και ο κύριος Άρης από Χαλάνδρη είναι φαν του Τσίπρα. Ο Τσίπρας φάνηκε ότι είναι μέγιστος και σήμερα και στις πρέσπες. Εντάξει. Τα επιδόματα είναι η ουσία, η συζήτηση. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με την οικονομία να ακούσουμε και τον Σωτήρη τον Καψόχα, να ακούσουμε και τον κύριο καθηγητή, να ακούσουμε και τον κύριο Φίλη. Πάμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ήταν πάλι ενδιαφέρουσα συζήτηση στο διάλειμμα. Θέλω τώρα να ρωτήσω εσένα, Σωτήρη μου, που καλύπτεις δεκαετίες το οικονομικό ρεπορτάζ. Σε κάλυψε εσένα το φορολογικό νομοσχέδιο. Εγώ ξέρω ότι έχεις μια ευαισθησία απέναντι στον μεροκαματιάρη κόσμο, στον κόσμο που όσα βγάζει το μήνα τα χαλάει, στον κόσμο που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Για αυτόν τον κόσμο τον βοηθάει το φορολογικό νομοσχέδιο. Γιατί σε ό,τι αφορά το κοινωνικό μέρισμα, είδαμε αυστηροποιημένα κριτήρια και πολύ λιγότερο κόσμο να το παίρνει. Κοίταξε, το φορολογικό νομοσχέδιο είχε από λίγο έως πάρα πολύ ελαφρύνσεις για όλους, για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή μπήκε και έκανε παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν προς κάθε φορολογούμενο. Με τη μόνη διαφορά ότι ο φορολογούμενος εκείνος, ο πολίτης ο οποίος έχει χαμηλά εισοδήματα, απολαμβάνει τα ελάχιστα, δηλαδή το όφελος το ετήσιο, κάπου το είπες, δεν ξέρω ποιος είναι, για την ακρίβεια είναι 17 ευρώ, αλλά υπάρχουν ας πούμε εισοδήματα πολύ μεγαλύτερα και τα οποία έχουν κοντά και 15-16.000 όφελος ετήσιο. Όμως υπάρχουν... Εγώ σε αυτούς δεν είναι μόνο το φορολογικό, είναι και ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνεται, περιέχεται ας πούμε το φορολογικό μέσα στον προϋπολογισμό. Υπάρχουν μεγέθη τα οποία ανέφερε ο κύριος Τσίπρας για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη πραγματικά, η οποία αναθεωρήθηκαν και τα δύο εξάμηνα τα πρώτα. Ήταν πολύ ναι, τα δύο τρίμηνα, συγγνώμη, είπατε εξάμηνα. Επί το βελτίο έκανε μεγαλύτερο τον οικονομικό χώρο για να κάνει για τα κοινωνικά επιδόματα που είπαμε. Για παράδειγμα, το υπερπλεώνασμα το οποίο στην ουσία μοιράζεται μέσω αυτού του μερίσματος ήταν περίπου, υπολογίζεται ότι ήταν γύρω στα 2 με 2,1 δισεκατομμύρια. Αυτό θα ήταν. Μέσα από αυτό λοιπόν, αν υποθέσουμε αυτό που ρώτησες, ότι κατηγορήθηκε ο Τσίπρας, όχι ο Πρωθυπουργός Τσίπρας, όχι εσύ, ότι έδωσε τη 13η σύνταξη, ναι, και του απορρόφησε ας πούμε 850, πόσο ήτανε,
περίπου 850 εκατομμύρια. Αν βγάλουμε λοιπόν και τα 300 εκατομμύρια που ωφελήθηκαν από τον ένφια που είπε ο κύριος Καρακούνης και κάτι άλλα που επίσης μπήκαν την τελευταία στιγμή, έμενε αδιάθετο από το υπερπλεώνασμα και χωρίς να αλλάζει το 3,5% ένα ποσό της τάξης των 680 με 700 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση αυτή επέλεξε να δώσει το 1/3 αυτού του ποσού. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Η συζήτηση πριν από τις εκλογές και για δύο χρόνια ήταν εξής. Εγώ που βγάζω 100.000, 80.000, 60.000, 50.000, δίνω το 90% στην εφορία και στα ασφαλιστικά. Αλλάζει κάτι τώρα? Δεν ήταν 90% ποτέ. Ναι, δεν ήταν τέτοια. Ότι του σκίζει η εφορία, έλεγαν οι άνθρωποι. Ότι έχουν βάλει συνέτερο το κράτος. Η προκαταβολή φόρου, υπήρχαν όλα αυτά. Και έλεγαν ότι εγώ... παραπάνω από 100%. Κοίταξε. Αλλάζει κάτι τώρα, ουσιαστικό. Θα δώσουν 15.000, ωραία, αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Τα πολύ πάνω. Όχι, αν δεν δούμε και το νέο ασφαλιστικό που θα κατεβάσει. Το νέο ασφαλιστικό λοιπόν... Η προκαταβολή φόρου δεν φεύγει. Η προκαταβολή φόρου όχι. Δεν φεύγει. Μειώθηκε... Ούτε εισφορά αλληλεγγύη. Όχι, ούτε τίποτα. Ούτε το τέλος επιτιδεύματος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Επίσης, το ασφαλιστικό το καινούριο, το οποίο επανήλθανε στο τραπέζι σενάρια με το παλιό σύστημα που είχε κλάσεις, ασφαλιστικές κλάσεις, στην ουσία αυξάνει την ασφαλή... Για το 80% είναι στην πρώτη κλάση. Τον ναι, αυξάνεται η ασφαλιστική εισφορά που θα πληρώνει. Από τα 100 πόσα? Από τα 175 πάει... 210. 200 τόσο 10. Είναι. 210. Και κλιμακωτά πάει και στις μεγαλύτερες. Όμως εγώ θέλω να πω άλλο ένα σημείο, γιατί τώρα και εγώ δεν θέλω να κουράσω με αριθμούς. Να πω το εξής, ότι πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε στο προηγούμενο διάστημα από την σημερινή κυβέρνηση ότι και πραγματικά επιβάρυνε την... Μεσαία τάξη. Όχι μόνο τη μεσαία τάξη, και την ανώτερη τάξη. Η χρεοκαπία κάποιος την πληρώσει, οι Έλληνες πολίτες. Είναι αλήθεια. Επέβαλε 30 φόρους. Ναι. Δεν κατήργησε ούτε έναν από αυτούς τους φόρους η σημερινή κυβέρνηση. Ούτε έναν. Μάλιστα. Από τους 30 φόρους. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι άκουσα, επειδή το επίδικο ήταν η μεσαία τάξη που την αναφέραμε. Πάντως με αυτό το φορολογικό και με αυτό την οικονομική πολιτική, δεν νομίζω ότι η μεσαία τάξη ικανοποιείται. Ακριβώς το ότι δεν ικανοποιείται, αλλάξαμε τον ορισμό των μεγεθών για το μέγεθος της μεσαίας τάξης. Ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα 450. Να μας λέει ότι ξεκινάει από 500 ευρώ η μεσαία τάξη. Δηλαδή... Να πάω τώρα στον κύριο Βάμβουκα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη μου. Κύριε Βάμβουκα, εσείς είστε καθηγητής... Είστε οικονομολόγος, τα ξέρετε αυτά τέλος πάντων. Εσείς πώς κρίνετε το φορολογικό νομοσχέδιο, πώς κρίνετε αυτά τα πρώτα οικονομικά μέτρα? Προσωπικά, γιατί το πάνελ το έχει καλύψει επαρκώς το θέμα, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια τοποθέτηση για τη γενική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Βεβαίως. Και για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Με χαρά να μας την κάνετε, γιατί το μάκρο είναι πάντα ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Το πρωταρχικό πρόβλημα της οικονομίας είναι το μεγάλο δημόσιο χρέος. Έτσι όπως είναι σήμερα η χώρα μας, δεν έχει ρυθμιστεί, δεν μπορεί αυτό μόνη της να εξυπηρετήσει το γιγαντιαίο δημόσιο χρέος. Το χρέος κεντρικής κυβέρνησης είναι σήμερα περίπου με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2019 ναι, 355 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν ποσοστά κάποιος, του ΑΕΠ? Αυτό είναι γύρω στο 187-188% του ΑΕΠ. Αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τα στοιχεία, ναι, θα δει ότι από αυτά τα 355 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 42 δισεκατομμύρια ευρώ, λήγουν σε χρονική περίοδο λιγότερη του έτους. Αυτά τι είναι χρεολύσια. Η χώρα δεν έχει τις δυνατότητες από μόνη της να
εξυπηρετεί δαπάνες σε τοκοχρονήσια το χρόνο. Δεν είναι καλό που υπάρχει αυτό το μαξιλάρι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει κανένα μαξιλάρι. Δεν υπάρχουν τα 37 δις. Δεν υπάρχει κανένα μαξιλάρι. Ωραία, αλλά αυτό είναι σε τώρα ναι, τα 44 και μέχρι 2020 αυτό έχουν ρυθμιστεί πια. Ξέρετε, άμα δει κανείς τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος από το λογαριασμό κίνησης της γενικής κυβέρνησης, ναι, θα δει ότι το κράτος έχει πάρει από την Τράπεζα της Ελλάδος 30 με 31 δισεκατομμύρια ευρώ και οι καταθέσεις του κράτους στο λογαριασμό της γενικής κυβέρνησης είναι 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς αυτά είναι λογιστικοποιημένα. Και αυτό το μαξιλάρι, που υπάρχει αυτά τα 15, ας πούμε και 20 δις ευρώ, είναι μαξιλάρι από δάνεια. Δεν είναι δηλαδή μαξιλάρι που δημιουργείται από πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού. Καταλάβατε, δεν υπάρχουν. Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή υπάρχουν και δύο αξιόλογοι βουλευτές στο πάνελ, αν πάμε στη σελίδα 66 της ηγετικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού, γράφει εδώ πέρα ότι τα έσοδα του κράτους το 2019 εκτιμώνται σε 1057 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εκ των οποίων οι φόροι είναι περίπου τα 52 με 53. Εδώ υπάρχει ένα κονδύλι που λέει 959,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που λέει δάνεια. Αυτό μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι το νούμερο αυτό? Δηλαδή να ρωτήσει, να τεθεί ένα ερώτημα προς τον Υπουργό Οικονομικών, να εξηγήσει αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν στο πίνακα 3-4 σελίδα 66, διότι μέσα στην εισηγητική έκθεση δεν υπάρχει καμία ανάλυση αυτών των ποσοτικών δεδομένων. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το πραγματικό δημόσιο χρέος της Ελλάδος είναι πάνω από 1000 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Διότι αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Ασφαλώς. Και ξέρετε γιατί? Διότι αυτό το ποσό είναι 11 γραμμάτια. Μάλιστα. Τα οποία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, τα κάνει ρέπος. Με ποιους κάνει τα ρέπος, με ποιες τράπεζες κάνει τα ρέπος? Τα ρέπος δεν υπάρχει. Τα ρέπος εδώ πέρα, όπως λέει, ακόμα, είναι 807 δισεκατομμύρια ευρώ. Με ποιους κάνει τα ρέπος? Ποιες είναι οι προμήθειες που πάνε πάνω στα ρέπος? Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Και να σας πω και το άλλο. Λέει, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Φίλη, γιατί έχει πάει παραπέντε. Οι δαπάνες του κρατικού, αυτό εδώ πέρα, ξέρετε ότι είναι, γιατί είναι πραγματικό δημόσιο χρέος. Ναι. Άμα βάλουμε 0,8% δαπάνη για τόκους, ναι, μαζεύονται περίπου τόκοι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πραγματική τόκη του προϋπολογισμού είναι γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Σαφές. Το Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, όταν τα προηγούμενα χρόνια είχε σκουπίσει η κυβέρνηση και δικαιολογημένα το έκανε 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις περιφέρειες και τα πανεπιστήμια, τι τους έδωσε? Χαρτιά τους έδωσε 11. Αυτά τα 11 τι κάνει? Τα κάνει roll over. Και τι τους κάνει? Τους τόκους τους δίνει πάλι 11. Ναι. Και έχει γεμίσει όλο το τραπεζικό σύστημα, ναι, ναι, με το καγραμμάτι. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Εμείς δηλαδή. Αυτά χρειάζονται σεμινάριο όμως. Θέλει ανάλυση. Επί εξηγήσεων. Κύριε Βάμβουκα, ο πίνακας 3-4. Ο πίνακας 3-4, επειδή δεν τον βλέπει ο κόσμος, μου τον μπερδεύετε. Λοιπόν, κύριε Φίλη, πάμε καθημερινότητα παρακαλώ. Καθημερινότητα, 1,5 λεπτό σα δίνω. Η Νέα Δημοκρατία μπήκε σήμερα στον έκτο μήνα διακυβέρνησης. Σε αυτούς τους 5 μήνες εγώ δεν είδα να έχει μειωθεί η ανεργία. Δεύτερον, είπε όπως προελέχθη ότι θα έχει 4% ρυθμούς ανάπτυξης το 20. Ναι. Μάλιστα. Τώρα βγαίνει 2,8 και η τράπεζα μάλιστα... Εντάξει, έχει τετραετία όμως. Της Ελλάδος στο και τέλος τα λοιπά πήγε 2,5%. Λέει η κυβέρνηση τώρα. Στο τέλος. Όπως λέει και ο προϋπολογισμός. Ελάτε, κύριε Βάμβουκα, βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Εντάξει, αυτά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι 16, ναι, 14 ή 17. Βοηθήστε με. Το τρίτο. Ο κορμός της ελληνικής οικονομίας, ναι, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Που έχουν από 1 έως 50 άτομα. Αυτός είναι ο κορμός. Και για να μειωθεί ουσιοδέστατα η ανεργία, αν κάθε επιχείρηση προσλάβει έναν εργαζόμενο, θα υπάρξει τεράστια μείωση. Το φορολογικό δεν βλέπω να δίνει κίνητρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά. Αντιθέτως,
στις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που αναφέρθηκε και στα funds δηλαδή, που θα κάνουν τράπεζες με funds του εξωτερικού, βεβαίως τους δίνει πολλά κίνητρα. Αλλά αυτοί δεν θα απορροφήσουν πολύ κόσμο για να μην υπάρξει, για να μειωθεί ουσιοδός η ανεργία. Και ένα τελευταίο. Τι μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία, θα γίνουν επενδύσεις, θα. Βλέπετε στους 5 μήνες που έκλεισαν να υπάρξει ένα φως, ένας μικρός λαμπτήρας στην άκρη του τούνελ για επενδύσεις. Δεν υπάρχει. Ναι, στα 4 χρόνια ίσως έρθουν. Σε βάθος τετραετία. Εδώ λέγανε την επομένη το πρωί θα μπουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό και ότι θα δώσει κάτι το φοβερό. Πέρα από το χαμόγελο είναι ότι κανείς πράγματι πρέπει να περιμένει για τον πρώτο οικονομικό κύκλο. Σύμφωνα, αλλά εγώ λέω, συγγνώμη. Κύκλος πέφτει πάντως. Τι λέγανε. Εγώ ως δημοσιογράφος να πω αυτό που έχω να πω. Εγώ λέω τι λέγανε και τι βλέπουμε. Αυτό λέω. Για ποιους είναι το ερώτημα, κύριε Καραγκούνη? Και ειδικά για αυτούς που έχουν αδυναμία. Διότι τα ποσά μέχρι 10.000 ευρώ όταν μειώνει το φορολογικό συντελεστή από το 22 στο 9%. Εκεί φέρθηκαν συνεπεί σε αυτό. Ότι αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού. Όμως είναι και ο φόρος επιχειρήσεις που σταδιακά θα πέσει αρχικό στο 24%, μετά στο 20%. Όταν πέφτει από το 28%. Το έχει εξαγγείλει. Θα το κάνει 24%. Αφήστε το αυτό, κύριε φίλε. Τώρα συζητάμε για τη Νέα Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση. Τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κρίθηκε. 4,5 χρόνια κρίθηκε. Εντάξει, αλλά δεν κάνατε κάτι το καινούργιο σε αυτό το επίπεδο. Από το 28 το να πέσει σε 2 χρόνια στο 20% αφορά όλες τις επιχειρήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στην οικοδομική δραστηριότητα, κυρία Γιάμαλη, που δίνονται συγκεκριμένα κίνητρα στην οικοδομική δραστηριότητα. Ένας κλάδος ο οποίος έδωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2000. Ναι, αλλά αυτό το μοντέλο περίπου το 2006 με το τσιμέντο και τον πετό παντού. Όχι, λέω το εξής. Χρειάζεται να αναταχθούν πολλοί κλάδοι της οικονομίας. Και είναι και αυτός ένας κλάδος οικονομίας που δίνουμε ιδιαίτερη ευκαιρία. Θυμάστε τι έγινε στην Ισπανία με τη φούσκα των ακινήτων που χτίστηκαν παράδεισοι. Αλλά χτίστηκαν παραλίες μέχρι την ακτή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι εν έτη 2019 δεν έχουμε μάθει από τα λάθη και από τη διεθνή εμπειρία. Τουρισμός και οικοδομή, το μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα που περνάει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι τουρισμός και οικοδομή. 50% είναι η μείωση στις οποίες επιχειρήσεις. Στην οποίες επιχειρήσεις 50% κάτω η φορολογία. Και η εισφορά αλληλεγγύης 80% κάτω σε άτομα με αναπηρία. Και κάπου εδώ τελειώνει. Είναι πολλά, δεν θέλω να τα πω τώρα, όλα τα ξέρει ο κόσμος. Ακολουθεί αυτό που κατηγορούσε την επιδοματική πολιτική, έστω και με γλύσκα. Όχι, εκεί που πρέπει, κύριε φίλε. Εκεί που υπάρχει ανάγκη να το κάνουμε. Έχουμε τελειώσει για αυτή την εβδομάδα. Χτυπάω το κουδούνι της λήξης. Σχολάμε. Πάντως δεν μπορείτε να υπάρξει ποτέ επένδυση σε αυτή τη χώρα αν δεν υπάρχει ασφάλεια και όπως πρέπει να υπάρχει κάτος δικαίου και να γίνονται σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις. Και να βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις. Και να βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις, να μην γλιτώνει η Ελλάδα. Με τις αποφάσεις του ΣΤΕ και για όλα αυτά που τόσα χρόνια. Έχει τελειώσει η εκπομπή, κύριε Τσίπρα, παρακαλώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αγαπητό μου Σπύρο Σουρμελίδη. Μην ξεχάσετε την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Χαμός, ενισχυμένη, διπλές σελίδες, μικρότερο σχήμα, αποκαλύψω όπως πάντα. Πολύ ωραία τα λες. Τα έχεις μάθει, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Με έχει μάθει ο Εμίλιος. Λοιπόν, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς σας ευχαριστούμε. Τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, βουλευτή Δυτικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Σωτήρη τον Καψόχα, που ήρθε πρισμένος και παρόλα αυτά τοποθετήθηκε και μας βοήθησε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και περαστικά, Σωτήρη μου. Ευχαριστώ. Τον καθηγητή μας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τον αγαπητό μας Δημήτρη Φίλη, επικεφαλής της κίνησης Πολιτών Κοινωνία Τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε φίλη μου, που μας ξανάρθατε. Και τον κύριο Νίκο Ρηγά, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, που μας τα εξήγησε ωραία, μας διαφώτισε πολύ για το τι συμβαίνει στο σώμα, για το τι ανάγκες έχει, για το τι, τέλος πάντων, πού διαφωνούν οι άνθρωποι, πού συμφωνούν, για τα προβλήματά τους τα καθημερινά. Κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τρίτη, μεσάνυχτα Νταν, Δευτέρα Εμίλιος Λιάτσος. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες. Γεια σας.